Καλή σας μέρα λοιπόν αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, εκ μέρους της ομάδας Θελής και φίλοι σας καλωσορίζω στην ημερίδα με τίτλο 2021 Μαθηματικά γιατί. Η ομάδα Θελής και φίλοι δραστηριοποιείται από το 2005. Αναζητάμε διάβλους επικοινωνίας ανάμεσα στα μαθηματικά και τον υπόλοιπο πολιτισμό. Μεταξύ άλλων ψάχνουμε για εναλλακτικές προσεγγίσεις στη μαθηματική γνώση χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως είναι η αφήγηση. Στη σημερινή ημερίδα, 12 έμπειροι εκπαιδευτικοί, παλιά μέλη της ομάδας Θαλής και φίλοι, θα διατυπώσουν προτάσεις και ιδέες για τα μαθηματικά στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα του 2001. Σκοπός των σύντομων παρεμβάσεών τους είναι να δώσουν αφορμές για διάλογο ανάμεσα σε όλους εσάς που μας τιμάτε με τη συμμετοχή σας. Και χωρίς να χρονοτριβήσω άλλο, θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Παναγιώτα Κοταρίνου, συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου μαθηματικών στο δεύτερο ΠΕΚΕΣ Αττικής, που θα είναι η συντονίστρια της πρώτης συνεδρίας. Πότε έχεις το λόγο. Καλημέρα σε όλους και όλες. Μαθηματικά για όλους ή μαθηματικά για κανένα. Εμείς θα επιλέξουμε το πρώτο και θα δούμε δραστηριότητες για όλα τα παιδιά του γυμνασίου. Δραστηριότητες που θα τα κινητοποιήσει στην τάξη και θα τα βοηθήσει να δουν τα μαθηματικά αλλιώς. Θα ακούσουμε πώς ένα τραγούδι, ο ποδοσφαιριστής Πολ Πογκμπά, ο Λέων Τολστόι, ένα κουτάκι γιαούρτι, ένα παράδειγμα τεχνολογίας αιχμής της σύγχρονης ναυσιπλοείας, ο συνδυασμός των μαθηματικών με τη φυσική αγωγή μπορούν να μας βοηθήσουν να παρουσιάσουμε με εναλλακτικό τρόπο μαθηματικές έννοιες στην τάξη, να αποτελέσουν σημείο εφόρμησης ή και προβληματισμού, να συμβάλλουν στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα και να ενισχύσουν τη συνεργασία παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών. Για όλα αυτά θα μας μιλήσουν οι συνάδελφοι του πάνελ και έχουμε πρώτα την Άλκηστη την Πατρινέλη, εκπαιδευτικό στη Β' Αθήνα. Άλκηστη. Ναι, στη σχολή Μωρέιτη από φέτος, 28 χρόνια στη νέα γενιά Ζηρίδη. Και είμαστε εδώ. Τα μαθηματικά είναι για όλους. Ερώτημα το οποίο μας απασχολεί και νομίζω ότι δεν φτάνει ούτε μία ημερίδα, ούτε ένας χρόνος ολόκληρος για να το απαντήσουμε. Θα μπορούσε κάποιος να πει να το αντιστρέψει. Είναι όλοι παρένθεση ικανοί για τα μαθηματικά. Και αυτό θέλει άλλη μια ολόκληρη μερίδα ή άλλα τόσα χρόνια για να το απαντήσουμε και πάλι είναι πολύ πιθανό να μην βρούμε απάντηση σημαντική. Επομένως, ας πούμε λοιπόν ότι αν μπορούμε να κάνουμε το μάθημα των μαθηματικών τουλάχιστον διασκεδαστικό, ψυχαγωγικό, να έχει αποτέλεσμα για όσο περισσότερα παιδιά μπορούμε. Επομένως, να είναι το ορίστε, θα πω λοιπόν ότι ναι, μαθηματικά είναι όλοι για τα μαθηματικά υπό προϋποθέσεις. Ποιες μπορεί να είναι αυτές? Μία βασική και αφορά εμάς, είμαστε εμείς οι δάσκαλοι. Και από τον, στην αρχή, από το που ξεκίνησα το σχολείο, θεωρούσα ότι αυτό είναι ένα πολύ ωραίο σλόγγαν, να το φορέσω και σε μπλουζάκι και να πάω στην τάξη. Είναι χιουμοριστικό, αλλά κρύβει και κάτι άλλο. Κρύβει το ότι δεν είμαστε σίγουροι πια κάποια στιγμή ότι εμείς μπορούμε να τα κάνουμε όλα σωστά. Πρέπει να σκεφτόμαστε καλύτερα. Και ως καλύτερο πρότυπο θα έλεγα να είναι αυτό. Να είμαστε όλοι μας καθηγητές, σαν τον εμπνευσμένο δάσκαλο τον Κίτινγκ από την ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών». Έχοντας αυτό στο μυαλό μου και γνωρίζοντας και τους πολύ ωραίους ανθρώπους της οικογένειας Θαλής και φίλοι, μου έδωσαν πάρα πολλές ιδέες για το πώς μπορώ μέσα στην τάξη να εφαρμόσω κάποια πράγματα για τα οποία τουλάχιστον θα κερδίσω τα παιδιά ή θα κερδίσουν τα μαθηματικά τα παιδιά μας. Ακόμα και αν δεν γίνουν οι άριστοι των μαθητών. Και ποια είναι αυτά τα εργαλεία? Καταρχάς είναι όλοι οι μαθηματικοί και οι ιστορίες τους. Κρύβονται τόσα πολλά πράγματα που μπορείς να συγκινήσεις τα παιδιά μέσα από τους μαθηματικούς και τις ιστορίες τους. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Στα βιβλία της μαθηματικής λογοτεχνίας, για τα οποία είμαι σίγουρη ότι και κάποιοι συνάδελφοι στις επόμενες συνεδρίες θα έχουν πολλά να σας πούν ή να έχουν παράδειγμα από αυτά. Εγώ δεν θα σας πω μια διδακτική προσέγγιση αυτούς από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα σας πω στιγμιότυπα, τα οποία έχω κάνει μέσα στην τάξη. Στιγμιότυπο νούμερο ένα.
διαβάζουμε δύο βιβλία. Το Θείο Πέτρο, ο οποίος στο βιβλίο λέγεται «Ο αποτυχημένος της ζωής», και το τελευταίο θεώρημα του Φερμά. Δύο ιστορίες για δύο ανθρώπους. Μία μυθοπλασία, αλλά μία πραγματική ιστορία. Στη μυθοπλασία, ένας άνθρωπος με στόχο που δεν τον πέτυχε ποτέ. Στην πραγματική ζωή, ένας άνθρωπος με στόχο από μικρός που πέτυχε αυτό που είχε βάλει. Και αυτό δίνει μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για πολύ ωραίες συζητήσεις και debate μέσα σε μια τάξη. Στη μειότυπο νούμερο 2. Πολλές φορές και εγώ στον συντάξη μου επιμένω πολύ στο παιδιά να μπορούν να εκφράζονται με απόλυτα σωστό τρόπο και γλωσσικά για να πούν κάτι. Με έμαθα να λέω απ' έξω. Όλοι αναγνωρίζουμε την ταυτότητα αυτή. Ο ίδιος μαθητής που το είπε αυτό είπε ότι δεν είχα την παραμικρή ιδέα τι σήμαινε αυτό. Και αν δεν μπορούσα να θυμηθώ, ο δάσκαλός μου πέταγε το βιβλίο στο κεφάλι, πράγμα το οποίο βέβαια δεν βελτίωσε καθόλου. Αυτός που το είπε δεν ήταν τυχαίος, ήταν ο Μπέρτραντ Ράσελ ως μαθητής. Βέβαια, εδώ μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι επειδή αυτό ακριβώς έκανε ο καθηγητής του, έγινε αυτός που έγινε, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό δεν ισχύει. Ένας άλλος καθηγητής όμως, ακούστε. Well, it's very simple, really. What goes up must come down. That's all there is to gravity. Να λοιπόν, αυτό που ακούσαμε ήταν μια διαφορετική αίσθηση του πώς μπορώ να ορίσω μια έννοια η οποία να γίνει διαισθητικά αντιληπτή. Ταινία του 1953 ή 1958, αν θυμάμαι, από τότε υπάρχουν ταινίες που αφορούν στα μαθηματικά μέρη. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, ένα χαμόγελο ενός γάτου. Μπορεί να είναι ο γάτος του Τσεσάιρ από την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Και μπορεί αυτό να είναι το ιδανικό χαμόγελο και να έχει συγκεκριμένες διαστάσεις. Δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι ο Πολ Πογκμπά κάνει το ιδανικό ντάμπ. Και γιατί το κάνει? Γιατί ξέρει ότι για να το κάνει αρκεί τα τρίγωνα αυτά τα που σχηματίζονται πρέπει να ικανοποιούν τη σχέση του Πυθαγορείου θεωρήματος. Και είναι μια πολύ ωραία δραστηριότητα να βάλουμε τα παιδιά ταυτόχρονα με το καλύτερο και το ιδανικότερο ντάμπ να μάθουν τη σχέση του Πυθαγορείου θεωρήματος. Στιγμιότυπο επόμενο. Πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε ή έχουμε χρησιμοποιήσει, σε πολλά βιβλία βλέπουμε, αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον γαστρονομικά, για τη σύγκριση των κλασμάτων, ειδικά όταν έχουν τον ίδιο αριθμητή. Λειτουργεί πάρα πολλές φορές, είτε διαλέξεις πίτσα, τούρτα, σοκολάτα. Δεν θα ήταν όμως ίσως πιο ενδιαφέρον, με μεγαλύτερο κίνητρο για τα παιδιά, να σχολιάσουν αυτό που ο Λέων Τολστόι έχει πει για τον άνθρωπο? Μεταφράζω, αν χρειάζεται, ότι ο άνθρωπος είναι σαν ένα πλάσμα, το οποίο ο αριθμητής είναι αυτό που πραγματικά είναι ο άνθρωπος, η αξία του δηλαδή, και ο παρονομαστής αυτό που νομίζει για τον εαυτό του. Όσο μεγαλύτερος είναι ο παρονομαστής, τόσο μικρότερο είναι και το πλάσμα. Επόμενο στιγμιότυπο, η ποίηση δεν είναι θέμα μόνο των φιλολόγων. Εδώ στην ομάδα Θαλής και Φίλοι ασχολούμαστε με όλα. Τι πιο ωραίο τα παιδιά να βλέπουν τις συνδέσεις αυτές που υπάρχουν μεταξύ και σε άλλων αντικειμένων. Όχι μόνο για αυτό που είπε ο Έζρα Πάουντ για την ποίηση, γιατί και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά και εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλά βιβλία και πολλές έρευνες και πολλοί καταξιωμένοι Έλληνες ποιητές έχουν ασχοληθεί και στο έργο τους έχουν εντάξει μαθηματικά, όπως τα δύο βιβλία τα οποία τα εξώφυλλα παραθέτω εδώ. Εδώ είναι ένα βίντεο για έναν πολύ ωραίο τύπο που χαλάει το γάμο της κοπέλας που αγαπάει. Επειδή ο ήχος δεν είναι καλός, για να το κάνει αυτό χρησιμοποιεί ένα ποίημα, το οποίο όμως ποίημα έχει τίτλο «Η ρίζα του Τρία». Και μεταφράζοντας πολύ γρήγορα, γιατί δεν ξέρω ο χρόνος μου πώς είναι, ότι μέσα σε αυτά τα λόγια του ποίηματος, ότι αισθάνομαι πολύ μόνος αν είμαι η ρίζα 3. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι άρρητος. Θα ήταν καλύτερα αν ήμουν η ρίζα του 9, γιατί αυτός ήταν πάρα πολύ ωραίος, ακέραιος αριθμός. Δεν ξέρω αν ποτέ θα δω τον ήλιο όπως 1,7321 είναι η προσέγγιση δεκαδική της ρίζας 3. Η έννοια του άρρητου αριθμού, ενώ όταν βλέπει μια άλλη ρίζα 3, έναν άλλο μοναχικό άνθρωπο, που είναι η κοπέλα φυσικά, αν ενωθούμε, λέει, μαζί, τότε μπορούμε με λίγο έτσι τρίκα αριθμητικής
να γίνουμε πάλι ακέραιος. Εδώ σε αυτά τα λόγια, τα οποία είναι πάλι από μία ταινία είναι αυτό, βλέπουμε ότι μπορούμε να συζητήσουμε με τα παιδιά πόσα διαφορετικά πράγματα πάνω στις ρίζες, στις ιδιότητες, το τι είναι ένας άρτος, μπορούμε να συζητήσουμε. Και για να κλείσω από το αγαπημένο βιβλίο της ομάδας Θαλής και Φίλη και πολλών από εμάς, τα μαθηματικά είναι σαν την αγάπη, συνέχεια του προηγούμενου. Όλοι τη χρειάζονται, όλοι τη δοκιμάζουν. Για τους περισσότερους είναι καθημερινή συνήθεια, γιατί όμως γίνεται για πολύ λίγους. Στην αγάπη υπάρχουν αιώνιες αλήθειες, το ίδιο και στα μαθηματικά. Το σύνολο των γωνιών ενός τριγώνου ισούται με 180 μοίρες, αυτό ισχύει ανέκαθεν, ακόμα και πριν ανακαλυφθεί. Από το πολύ ωραίο βιβλίο του Τόμας Βόγκελ, το τελευταίο παραμύθι του Μιγγέλ Τόρες Δα Σίλβα, είναι το τελευταίο στιγμιότυπο με το οποίο τελειώνω την δικιά μου παρουσίαση. Είναι καλό τα παιδιά να αντιληφθούν μέσα από τέτοια μικρά στιγμιότυπα που μπορεί να προκύψουν ενάψματα για διδακτικές προσεγγίσεις, ότι τα μαθηματικά είναι η άλλη όψη του καθρέφτη, εκεί όπου ο μύθος συναντάει τη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ την Άλκηση και να δώσουμε το λόγο τώρα στην Κατερίνα την Καλφοπούλου, η οποία είναι και αυτή συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου, τίτλος όμως, στο ΠΕΚΕΣ στην Λέσβο. Κατερίνα, θα μας μιλήσεις από τη Λέσβο και θα μας πεις τι ακούμε. Καλή σας μέρα από τη Λέσβο. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα στην Κύπρο, στο Δουβλίνο και σε όλη την Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, θα μου επιτρέψετε ιδιαιτέρως, στην πατρίδα μου. Αυτό που θα δούμε εμείς σε συνέχεια της παρουσίασης της Άλκηστης. Ελπίζω να φαίνεται καλά. Είναι τα μαθηματικά με γεύση γιαούρτι 2%. Και για να το συνδυάσω λίγο και με την, με τον τίτλο της ημερίδας, μαθηματικά γιατί, θα θέσω μια άλλη ερώτηση, γιαούρτι γιατί. Δεν θα περιμένω βέβαια να μου δώσετε απαντήσεις, θα δώσω εγώ κάποιες απαντήσεις. Η ερώτηση είναι πολλαπλής επιλογής, γιατί επέλεξα το γιαούρτι. Μήπως επειδή η τυπική διαδικαστική διδασκαλία των μαθηματικών δεν είναι αρκούντος αποτελεσματική. Μήπως επειδή είναι trendy εδώ και 20 χρόνια η λεγόμενη διαθεματική προσέγγιση. Ή μήπως επειδή ενίοτε η εμπλοκή των γονέων στη διδασκαλία και κυρίως στη μελέτη του παιδιού δυσχεραίνει το έργο του εκπαιδευτικού. Μιλώ για τις μικρές τάξεις βέβαια, όπου οι γονείς εμπλέκονται σε αυτήν τη διαδικασία. Ή μήπως επειδή το γιαούρτι είναι ωφέλιμο, νόστιμο και καταναλώνεται από πολύ κόσμο. Πιθανό να ισχύουν κάποια από αυτά, όλα από αυτά, κανένα από αυτά. Το βέβαιο είναι ότι πως αυτό που ισχύει είναι ότι τα σχολικά μαθηματικά, όπως διαμορφώθηκαν μετά την επικράτηση των φορμαλιστικών αρχών που επέβαλαν τα νέα μαθηματικά, έχουν εξελιχθεί σε μια καθαρά συμβολική γλώσσα. Το νόημα και η σημασία που αποδίδονται στις μαθηματικές έννοιες, κυρίως μέσα από τις διαδικασίες, χωρίς να σχετίζονται με κάποια φυσική ερμηνεία. Ειδικά δε στο γυμνάσιο, όπου επικρατεί διδασκαλία μέσω αλγοριθμικών διαδικασιών και διαδικαστικών προσεγγίσεων, οι μικροί μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με τα αλγεβρικά σύμβολα, τα σημεία. Τα παιδιά οφείλουν να νοηματοδοτήσουν τα σημεία, επιλέγοντας για το κάθε σημαίνον εκείνο το σημαινόμενο που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, να λειτουργήσουν μέσα σε ένα τέτοιο αφαιρετικό πλαίσιο και να αποδώσουν νόημα, να νοηματοδοτήσουν δηλαδή τα μαθηματικά. Στην πρόταση της διδακτικής παρέμβασης που ακολουθεί, την οποία υλοποίησα στο σχολείο μου, φιλοδοξώ ή θέλω να ελπίζω έστω, ότι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο αναφοράς και δίνεται μια φυσική ερμηνεία στη διδασκαλία των ποσοστών και των ανάλογων ποσών, μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση, η οποία επιπλέον εμπλέκει τους γονείς, καθοδηγώντας τους και οριοθετώντας ταυτόχρονα το ρόλο τους, γιατί μερικές φορές τον υπερβαίνουν και δυσχεραίνουν το έργο μας.
και έτσι καλλιεργείται ένα κλίμα κατευθυνόμενης πλην φιλικής συνεργασίας μεταξύ σχολείου, εκπαιδευτικού και οικογένειας. Και ξέρουμε πολύ καλά πως αυτό το κλίμα είναι θεμελιώδες για την καλή λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας και για να είναι αποτελεσματική η όλη διαδικασία. Για όλα αυτά δεν χρειάζεται παρά ένα κουπάκι γιαούρτι. Ή μάλλον χρειάζεται η διατροφική δήλωση, η ετικέτα που υπάρχει σε ένα κουπάκι γιαούρτιού, η οποία μερικές φορές είναι πολύ απλή και γράφει απλώς τα γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια γιαούρτιού, ή μερικές φορές είναι πιο σύνθετη, παρουσιάζει και αναλογίες, μας δίνει την ευκαιρία με στήλες δηλαδή, έχοντας την πρώτη στήλη τα 100 γραμμάρια, στη δεύτερη την μερίδα, 200 γραμμάρια ή κάτι άλλο, και στην τρίτη στήλη τα ποσοστά της προσλαμβανόμενης ποσότητας. Αυτές οι ετικέτες λοιπόν μπορούν να παίξουν ένα πολύ πολύ καλό ρόλο, να αποτελέσουν ένα εργαλείο στο να εμπλέξουμε τους γονείς και να ασχοληθούμε με τους μαθητές μας στην τάξη, στη συνέχεια, δίνοντας ένα πλαίσιο αναφοράς στα μαθηματικά που διδάσκουμε. Η δράση που θα παρουσιάσω έχει δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η εμπλοκή των γονέων. Πώς γίνεται αυτό, πώς έγινε αυτό? Έγινε με μια επιστολή που έστειλα στους γονείς μέσω των παιδιών τους, η οποία, να τη δούμε λίγο πιο αναλυτικά, έλεγε, όπως κάθε επιστολή, αγαπητοί γονείς των μαθητών της Α Γυμνασίου, στο πλαίσιο του μαθήματος των μαθηματικών σας αποστέλω μια εργασία την οποία εφόσον επιθυμείτε, είναι βασικό αυτό, εφόσον επιθυμείτε, θα την κάνετε μαζί με το παιδί σας. Ο σκοπός της εργασίας και ξανά η επισήμανση είναι σημαντικό να μην αντιμετωπιστεί ως εργασία που θα βαθμολογηθεί, έτσι να πατάξουμε λίγο και τη βαθμοθυρία, αλλά ως μια δράση που θα μας επιμορφώσει και θα μας διασκεδάσει. Δεν είναι και η διασκέδαση στο μάθημα των μαθηματικών. Στη συνέχεια στην επιστολή υπήρχαν αναλυτικές οδηγίες και μια παραπομπή για όποιον ήθελε να βρει περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, διατροφικές πληροφορίες στις ετικέτες τροφίμων. Πολύ χρήσιμη γνώση και για τους γονείς και για τους μαθητές. Αναλυτικότατα το παράδειγμα παρουσιάζεται εδώ, το παράδειγμα της ετικέτας που υπήρχε στην επιστολή και οι οδηγίες στη συνέχεια για το τι πρέπει να κάνουν. Να πάρουν μια κόλλα αναφοράς Α4, να πάρουν το γιαούρτι που καταναλώνουν στην οικογένεια και να καταγράψουν όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν επάνω και αν δεν υπάρχει η στήλη με τα ποσοστά, εφόσον θέλουν να τις συμπληρώσουν. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία, με εκτίμηση ή μαθηματικός. Βέβαια υπήρχε και μια ημερομηνία, γιατί καλό είναι να βάζουμε και χρόνο πάντοτε όταν ζητάμε να γίνει κάποια δράση. Μέχρι τις 15 Μαρτίου λοιπόν έπρεπε να έχουν στείλει οι γονείς αυτήν την εργασία. Και πράγματι την έστειλαν. Έτσι περάσαμε στη δεύτερη φάση της διδακτικής παρέμβασης, η οποία έγινε στη σχολική τάξη, πάλι με ένα φύλλο εργασίας, τα παιδιά σε ομάδες έπρεπε να δουλέψουν πάνω σε αυτό. Στο πρώτο κομμάτι, αφού είναι και διαθεματικό, η διατροφή και η ποιότητα ζωής, όπου αναγράφονταν διάφορα σχετικά με το γιαούρτι, πόσο ωφέλιμο είναι και απαραίτητο για τον οργανισμό μας. Και στη δεύτερη φάση περνάμε επιτέλους στα μαθηματικά. Εδώ ένα πολυτροπικό κείμενο, περισσότερα από δύο σημειωτικά συστήματα, γιατί πρέπει να καλλιεργούμε στα παιδιά και την δεξιότητα να μπορούν να δουν πληροφορίες από τέτοιου είδους κείμενα, γιατί τέτοια συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Στο πρώτο κομμάτι είναι ένας πίνακας με τις τιμές ασβεστίου που συστήνει κάποιος διατροφολόγος ως ημερήσιες ανάγκες ανάλογα με την ηλικία. Στο δεύτερο κομμάτι, μια ετικέτα από ένα γιαούρτι 2% και από κάτω δύο ζητούμενα. Να εξετάσετε, έλεγε στους μαθητές, αν η συνιστόμενη ημερήσια ποσότητα του ασβεστίου στην ετικέτα του γιαουρτιού ισούται με αυτήν που συνιστά για τη δική σας ηλικία ο διατροφολόγος. Η δεύτερη ερώτηση, αν οι τιμές των συνιστόμενων ποσοτήτων είναι διαφορετικές, που πιστεύετε ότι οφείλεται διαφορά αυτή? Προφανώς η δεύτερη ερώτηση προοικονομεί ότι θα υπάρχει μια τέτοια διαφορά. Οπότε τα παιδιά θα έπρεπε από αυτό το κείμενο να αντλήσουν την πληροφορία που χρειάζονται,
να δουν δηλαδή ότι το ασβέστιο στην ετικέτα του γιαουρτιού που περιέχεται στα 100 γραμμάρια είναι 120 μιλιγκράμμ και αυτό είναι το 15% μόνο της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης, άρα θα έπρεπε να υπολογίσουν το 100%. Κλείνοντας μια απλή εξίσωση, είχαν ήδη διδαχτεί τις εξισώσεις στο 4ο κεφάλαιο, μετά είναι τα ποσοστά στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου της Α' Γυμνασίου, και αφού έβρισκαν αυτήν την τιμή, ότι σύμφωνα με την ετικέτα του ασβεστίου, η ημερήσια πρόσληψη πρέπει να είναι 800 μιλιγκράμμ, θα έπρεπε να ανατρέξουν στις συστάσεις του διατροφολόγου και να δουν ότι για τη δική τους ηλικία η συστηνόμενη ποσότητα είναι 1300 μιλιγκράμμ. Πού οφείλεται αυτή η διαφορά? Εδώ έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση μέσα στην τάξη. Ακούστηκαν πολλά και διάφορα. Κάποιοι είπανε ο διατροφολόγος δεν ξέρει τι του γίνεται. Άλλοι είπανε το γιαούρτι μας δίνει λάθος πληροφορίες. Βέβαια ακούστηκαν και πολύ σοβαρές μαθηματικές τοποθετήσεις από μια μαθήτρια που θυμάμαι ακόμα και τώρα, η οποία είπε κυρία μήπως είναι ο μέσος όρος αυτών των τιμών που συστήνει ο διατροφολόγος. Βλέπετε από το 200 μέχρι το 1300. Το παιδί βέβαια θεώρησε μέσο όρο, όχι σταθμικό μέσο, δεν είχε τέτοιες γνώσεις, αλλά είναι μια πάρα πολύ εύστροφη σκέψη και δείχνει ότι καλλιεργούμε την κριτική σκέψη των παιδιών μέσα από τέτοιες συζητήσεις. Και όλη αυτή η συζήτηση κατέληξε να μας δώσει την ευκαιρία να μιλήσουμε και για την αναφορά. Όταν λέμε ότι συγκρίνουμε πράγματα, τα συγκρίνουμε με τι, σε τι αναφερόμαστε. Η ετικέτα ενός γιαουρτιού λοιπόν μας έδωσε την απάντηση λέγοντας ότι η προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα. Επομένως στο γιαουρτάκι βλέπουμε αυτό που χρειάζεται ένας μέσος ενήλικας και όχι ένα παιδί 13 ετών. Αυτή λοιπόν η δραστηριότητα η οποία είχε κάποια διάρκεια και μας έδωσε τη δυνατότητα μου έδωσε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω και με τους γονείς με έναν άλλον τρόπο, δηλαδή δημιούργησε έναν διάβλο επικοινωνίας εξαιρετικό. Δεν έρχονταν στο σχολείο να ρωτήσουν πώς πάει το παιδί τους, αλλά να μου πούν τι έκαναν στο σπίτι με το γιαούρτι. Και έτσι από το γιαουρτάκι ξεπήδησαν πολλά μαθηματικά, πολλές συζητήσεις και μία αίσθηση επικοινωνίας με κοινό στόχο, το να συζητήσουμε για τα μαθηματικά μας και για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Οι αναλυτικές δράσεις και με τους γονείς και με τους μαθητές υπάρχουν στο υλικό, το οποίο θα αναρτηθεί, όπως είπαμε, και στην σελίδα της ομάδας. Τώρα, δεν μπορώ να παραβλέψω ότι υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι πιθανόν να παρουσιάζουν δυσανεξία στο γιαούρτι, οπότε έχω και μια εναλλακτική δράση εμπλοκής και συνεργασίας με τους γονείς, να μην ξεχνάμε πόσο απαραίτητη είναι η καλή σχέση με τους γονείς. Και η δράση αυτή αφορά την κατασκευή χάρτινων χριστουγεννιάτικων δέντρων. Μπορείτε να βρείτε την εναλλακτική δράση στο υλικό που θα σας δοθεί. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό και μας βοήθησε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Μετά το δροσερό γιαουρτάκι όμως της Κατερίνας, ας περάσουμε λιγάκι στον όμορφο Βόλο που θα μας ταξιδέψει με ένα πλοίο και θα το συνδέσει με το Θαλή, αντίστοιχα, η Στέλλα Δημητρακοπούλου, η οποία είναι εκπαιδευτικός στο Βόλο. Στέλλα μου, παίρνεις εσύ το λόγο. Καλημέρα Πότα και σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον Δεύκρου Μιχαηλίδη για την ιδέα της πραγματοποίησης της σημερινής ημερίδας και τον Γιώργο Κονταρουζάκη για την άψογη διοργάνωση και όλους εσάς βέβαια που μας θυμάτε με την παρουσία σας διαδικτυακά. Στο ερώτημα μαθηματικά γιατί, έχω να θέσω το ερώτημα αν μπορούμε την επίλυση προβλήματος που αποτελεί ένα πρόβλημα πάντα μισό λεπτό να ανοίξω να την αξιοποιήσουμε δημιουργικά με τους μαθητές μας και έτσι να αναδείξουμε πολύ όμορφες πτυχές της διασύνδεσης με την σύγχρονη πραγματικότητα. Η επίλυση προβλήματος και η δημιουργική επίλυση προβλήματος
παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για πολλούς και διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς. Συγγνώμη λιγάκι, αλλά πηγαίνει το τσάτ πάνω στο βελάκι. Σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς της επιστημονικής έρευνας, σε πολλά και διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως η βιοτεχνολογία, η ρομποντική. Τελευταία, ακόμη και η τέχνη έρχεται να συνδράμει με τη δημιουργικότητά της και να ενδυναμώσει τη δημιουργικότητα στις επιστήμες και στις φυσικές επιστήμες. Σαφώς, η επίλυση προβλήματος είναι ένας από τους βασικούς στόχους στη σχολική εκπαίδευση και στη μαθηματική εκπαίδευση, όπου συνίσταται ισχυρά να υλοποιείται στη διδακτική πράξη από τα προγράμματα σπουδών, για τους λόγους που όλοι ξέρουμε βέβαια ότι ο μαθητής καταλαβαίνει καλύτερα όταν ο ίδιος εμπλέκεται στην επίλυση του προβλήματος και έτσι κατασκευάζει προοδευτικά μόνος του την μαθηματική γνώση, με αποτέλεσμα να εμβαθύνει ενοιολογικά από τη μια, να ανακαλύπτει την λειτουργική της πτυχή από την άλλη και όποτε και αν αυτό είναι δυνατόν επίσης την πολιτισμική και ιστορική της διάσταση. Το ερώτημα τώρα που τίθεται είναι πώς θα προκαλέσουμε εμείς το ενδιαφέρον των μαθητών μας, πώς θα δημιουργήσουμε αυτές τις γέφυρες που ανέφερε πριν η Άλκηστης και πώς θα τους απεγκλωβίσουμε ανάβοντάς τους αυτή τη σπίθα για τα μαθηματικά. Τους απεγκλωβίσουμε από τα διαδικαστικά μαθηματικά που πολύ ωραία μας είπε και η Κατερίνα, προσπαθώντας να βρούμε τρόπους να συνδέσουμε τα σχολικά μαθηματικά με σύγχρονες εφαρμογές στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Διαδικασία όχι πάντα τόσο εύκολη, καθώς αρκετές από αυτές τις σύγχρονες εφαρμογές απαιτούν προχωρημένα μαθηματικά, καλή ώρα όπως το page ranking. Και το παράδειγμα που θα πω στη συνέχεια έχει να κάνει ακριβώς με ένα πολύ κλασικό θεώρημα, το θεώρημα του Θαλή, το οποίο συνδέεται με μια πάρα πολύ σύγχρονη εφαρμογή του, σε μια συσκευή που βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας και χρησιμοποιείται στη σύγχρονη ναυσιπλοεία. Και αυτή είναι τα ραντάρπα. Και για να προλάβω το ερώτημα, τι κινείται μέσω θαλάσσης τον 21ο αιώνα που οι αερομεταφορές βρίσκονται στο απόγειό τους, περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου κινείται μέσα στη θάλασσα, διακινείται μέσω θαλάσσης. Είναι τις επιβατικές κοινωνίες, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλο τράφικ σε θάλασσες και ωκεανούς. Και για να δούμε τι κάνει αυτό το ραντάρπα. Πέρα από την κλασική λειτουργία του ραντάρ που δίνει το στίγμα στα πλεούμενα, εκμεταλλεύεται τις σύγχρονες λειτουργίες των υπολογιστών και μπορεί να κάνει ειχνηλάτιση, να κάνει tracking, να προβλέψει δηλαδή την πορεία του πλοίου και όποτε και αν αυτό χρειαστεί να στείλει σήμα προειδοποίησης για την αποφυγή ατυχών συναντήσεων. Αφορμή, και εδώ ακριβώς είναι που εμπλέκεται ο Θαλής, θα το δούμε στη συνέχεια, αφορμή για να εξελιχθεί το κλασικό ραντάρ σε βάθος δεκαετιών, βέβαια δεν έγιναν αυτά από τη μια μέρα στην άλλη, σε χρόνο με την εξέλιξη των υπολογιστών, ήταν ένα ναυάγιο που έλαβε χώρα στα μέσα της δεκαετίας του 50, ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η χρυσή εποχή για τα υπεροκεάνια της εποχής που διακινούν επιβάτες και εμπορεύματα ανάμεσα στις δύο ηπείρους. Το κόκκινο των Ιταλικών ακτογραμμών, τον μπλε των Σκανδιναβικών, συναντώνται ανοιχτά των ακτών της Μασαχουσέτης υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, σχεδόν μηδενική ορατότητα. Ανθρώπινο λάθος βέβαια, συνέβη αλλαγή πορείας. Και ενώ η αξιωματική ασφαλεία και των δύο πλοίων έβλεπαν μέσω του ραντάρ το ένα το άλλο, ήταν βέβαιοι για κάποιο ανεξήγητο λόγο ότι δεν θα συναντηθούν. Όπερ και δεν έγινε βέβαια, εμβόλυσε το ένα το άλλο και παρά το μεγάλο πλήθος των επιμενώντων, πάνω από 2.000, χάρη στην άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων, μόνο 50 ανθρώπινες ζωές χάθηκαν. Για να δούμε όμως πώς εμπλέκεται ο Θαλής στην ιστορία αυτή. Αν υποθέσουμε τη χρονική στιγμή T1, D1 και S1, οι θέσεις των δύο πλεούμενων, του Ιταλικού και του Σκανδιναβικού, με αντίστοιχα ταχύτητες 30 και 45 περίπου χιλιόμετρα την ώρα, και αν υποθέσουμε ότι
περνώντας ο χρόνος, ένα χρονικό διάστημα τε, την χρονική στιγμή T2, τα δυο πλεούμενα βρίσκονται αντίστοιχα στις θέσεις D2 και S2, τότε στο διάστημα αυτό, από το T1 στο T2, T2 πλην T1 δηλαδή ο χρόνος που παρήλθε, το ιταλικό ιδιαινεί στην απόσταση T1, T2, το σκανδιναβικό την S1, S2, η απόσταση είναι ανάλογη του χρόνου και της ταχύτητας. Και αν πάρουμε τους λόγους των δύο αποστάσεων, ο χρόνος επαλήφεται, ισούται με τον λόγο των ταχυτήτων, είναι 2 τρίτα. Το ερώτημα τώρα που τίθεται είναι αν τα δύο πλοία κινούνται σε ευθύγραμμη ομαλή πορεία και το ένα βλέπει το άλλο με την ίδια γωνία σταθερά, χωρίς να αλλάξει, αν υπάρχει περίπτωση τότε να συγκρουστούν. Όπως προείπα, η αξιωματική της γέφυρας ήταν σίγουρη πως αυτό δεν θα συμβεί και γι' αυτό δεν έκαναν τίποτα. Και ο Θαλής τη φώναζε ότι ναι, σίγουρα θα συγκρουσείτε, πρέπει να προσέξετε. Και όπως και συνέβη βέβαια. Και για να δούμε γιατί είχε δίκιο ο Θαλής. Γιατί αν υποθέσουμε ότι είναι το σε σημείο συνάντησης των δύο πλεούμενων, τότε η απόσταση D2 σε που θα διανύσει το ιταλικό και S2 σε το σκανδιναβικό, από το θεώρημα του Θαλή και την εφαρμογή του στο τρίγωνο είναι 2 τρίτα και αντικαθιστώντας με τον τύπο ταχύτητα επί χρόνο, βλέπουμε ότι ο χρόνος που θα χρειαστεί το ένα πλεούμενο με το χρόνο που θα χρειαστεί και το άλλο είναι ο ίδιος, άρα συγχρόνως θα φτάσουν στο σημείο σε. Τι κάνει το ραντάρπα, προβλέπει την πορεία αυτή και στέλνει προειδοποιητικό σήμα ώστε ένα από τα δύο πλεούμενα να αλλάξει τη γωνία που κοιτάζει το άλλο, να αλλάξει δηλαδή την κατεύθυνση. Σαφώς για το θεώρημα του Θαλή υπάρχουν παραδειγματάκια και εφαρμογές που τα λέμε ήδη στους μαθητές μας και εφαρμογές των εφαρμογών τους για τη μέτρηση του ύψους της πυραμίδας, για τη μέτρηση ψηλών κτηρίων, του ύψους της στάθμης υγρού, νερού, πετρελαίου σε δεξαμενές. Το παράδειγμα αυτό όμως έρχεται να συνδέσει αυτό το πολύ κλασικό θεώρημα με μια πολύ σύγχρονη εφαρμογή του και επιπλέον υποστηρίζει ισχυρά και την περίφημη επιστημονικότητα, καθώς πέρα από τα μαθηματικά συνδέει και τη φυσική με την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση που γνωρίζουν ήδη οι μαθητές, την τεχνολογία και την πληροφορική. Και εδώ να ανοίξω μια πολύ μικρή παρένθεση. Η ανάπτυξη της μικροηλεκτρονικής και τα τελευταία χρόνια της παραγωγής πολύ φθηνών μικροεπεξεργαστών έχει καταστήσει δυνατή την ύπραξη των αρντάρ αυτών άρπα ακόμη και σε πολύ μικρά πλεούμενα, αυξάνοντας έτσι τον βαθμό ασφάλειας στην πλαίση τους. Και σαφώς και ιστορικά μπορεί ο καθηγητής να το εκμεταλλευτεί αυτό καθ' αυτό για το θεώρημα του Θαλή, είτε για το πλαίσιο την ιστορία αυτή του ναυαγίου που συνέβη, που έχει πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και δίνω το λόγο στην αγαπητή μας συντονίστρια της συνεδρίας, την κυρία Πότα, την οποία και ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα να φύγουμε από το Βόλο και να πάμε βόρεια και να πάμε στην Κομοτηνή, όπου η Άννα θα συνδυάσει δύο από τις νοημοσύνες, τη λογικομαθηματική και την κινεσθητική. Για να δούμε πώς θα τη συνδυάσει, Άννα μου. Ναι, καλημέρα και από εμένα. Η δική μου προσέγγιση έχει να κάνει λοιπόν με το κινεσθητικό κομμάτι, μαθηματικά σε κίνηση, μια διαθεματική διδακτική προσέγγιση στο γυμνάσιο. Το κύριο ερώτημα της ημερίδας στο γυμνάσιο έχει να κάνει και με το μαθηματικά για όλους, μαθηματικά για κανέναν, αλλά και ο γενικός τίτλος της ημερίδας έχει να κάνει με τα μαθηματικά γιατί. Εγώ θα προσθέσω το πού και πώς. Είδαμε μια πολύ ωραία διαφάνεια της Άλκης της με πάρα πολλά λογοτεχνικά βιβλία από τα οποία εμείς παίρνουμε έμπνευση και τα μεταφέρουμε πολύ συχνά μέσα στην τάξη. Πολλές φορές προσπαθούμε να διδάξουμε ή να κάνουμε μια επανάληψη σε μια μαθηματική έννοια με αφορμή την παρατήρηση ενός έργου τέχνης, με αφορμή την ιστορία των μαθηματικών, τη γενέση τους δηλαδή, τη μέτρηση
μιας διάστασης για τις πυραμίδες από τον Αχμές, την συνομιλία ενός πατέρα με τις κόρες του σχετικά με τα μαθηματικά στο σπίτι, στην αυλή, την Έμι Νέδερ που διδάσκει μαθηματικά σε αργίες στην αυλή του Πανεπιστημίου αφού το Πανεπιστήμιο ήταν κλειστό, ή άλλοτε βιβλία που είναι πραγματικά ιστορίες μέσα από την τάξη, αλλά με μια τάξη ζωντανή και όχι με τους μαθητές απλώς να σημειώνουν στο τετράδι. Με αφορμή λοιπόν όλα αυτά, θέλουμε να περάσουμε τη μάθηση των μαθηματικών μέσω της κίνησης. Διαθεματικό δηλαδή πρόγραμμα, αλλά κινητικό διαθεματικό πρόγραμμα, που στοχεύει ουσιαστικά σε μια ολιστική μάθηση για τα παιδιά. Υπάρχει αυτό άραγε στην τάξη των μαθηματικών. Μπορεί να γίνει λοιπόν αυτό στην τάξη των μαθηματικών και σε μεγαλύτερες τάξεις. Ίσως θα έλεγε κάποιος ότι στην πρωτοβάθμια και στο γυμνάσιο είναι λίγο πιο εύκολο, αλλά ίσως και στο λύκειο να το δούμε ότι μπορεί να γίνει. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι κινητικές δραστηριότητες κάνουν τα παιδιά να καταλάβουν τα μαθηματικά, τις αφηρημένες έννοιες των μαθηματικών, λίγο καλύτερα. Get moving, λοιπόν, with math είναι το βασικό μας και υπάρχει μια διεθνή στάση για αυτό, ιδιωτικές πρωτοβουλίες, όχι μέσα τόσο στο αναλυτικό πρόγραμμα. Εγώ έχω πάρει μια σχολή από το Λονδίνο, όπου η ιδρύτριά της είναι και Ελληνίδα, να πω την αλήθεια. Maths Dance είναι αυτή στο Λονδίνο. Maths in Motion είναι αυτή στην Ολλανδία, όμως έχουν και εδώ ένα παράρτημα πολύ ενεργό στην Ελλάδα. Η σχολή λοιπόν στο Λονδίνο ενημερώνεται πάρα πολύ βιβλιογραφικά και έτσι σαν περίληψη λέει πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνουμε μέσω της κίνησης και να διασκεδάζουμε με αυτό, ότι τα μαθηματικά μπορούν, ότι οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση για έννοιες που ήδη ξέρουν ή για καινούργιες έννοιες μέσω της κίνησης, ότι γίνονται πιο δημιουργικά, ότι μπορούν να έχουν καλύτερη δεξιότητα στην επίλυση προβλήματος, ότι καλλιεργούν την συναίσθησή τους, την συνεργασία. Και από την άλλη μεριά η άλλη ομάδα που σας είπα από την Ολλανδία παρουσιάζει στην αρχική της οθόνη κιόλας μία έρευνα με απόψεις των καθηγητών που έχουν χρησιμοποιήσει την κίνηση στα μαθηματικά, ότι όλοι ένιωσαν πολύ καλύτερα με αυτό το πρόγραμμα, ότι απέκτησαν περισσότερο κίνητρο για τη διδασκαλία τους, ότι ένιωσαν περισσότερη ικανοποίηση για τη διδασκαλία τους. Βέβαια, η ομάδα του Maths in Motion πήγε στα σχολεία και βοήθησε τους καθηγητές με δικές της ιδέες. Ωστόσο, λοιπόν, με αφορμή αυτά, θα πούμε και εμείς μερικές ιδέες. Πολύ απλές θα δείτε ότι αν αρχίσετε μία-μία να κάνετε μέσα στην τάξη ή και εκτός τάξης, οι ιδέες θα έρχονται πολύ εύκολα. Μια πολύ εύκολη δραστηριότητα, ακόμα και για παιδιά της πρωτοβάθμιας ή και του νηπιαγωγείου ακόμα, τέλος πάντων εννοώ και από το νηπιαγωγείο, είναι το να φτιάξουν τα παιδιά επίπεδα σχήματα με το σώμα τους ή με το διπλανό τους, ή αν δεν θέλουμε την επαφή, με τα χέρια τους, με τα πόδια τους, με δικές τους κινήσεις. Είναι μια πολύ ωραία δραστηριότητα, είτε για εισαγωγή είτε για επανάληψη. Μια πάρα πολύ ωραία επίσης δραστηριότητα στη στερεομετρία, να αναγνωρίσουμε στα αντικείμενα της φυσικής αγωγής, στις μπάλες, τους κόνους, τα αντίστοιχα γεωμετρικά στερεά. Ή ακόμα και πάνω στην μπάλα του μπάσκετ, για παράδειγμα, τις γραφικές παραστάσεις. Ή στην μπάλα του ποδοσφαίρου τα πολύγωνα. Να μιλήσουμε για τα διαφορετικά είδη μπάλας. Μπορούμε αυτά τα αντικείμενα να τα έχουμε διασκορπισμένα στην αυλή, στο γυμναστήριο, έτσι ώστε τα παιδιά να αυξήσουν και την φυσική τους δραστηριότητα. Κάτι δηλαδή που θα δώσει αρκετή ζωντανία στο μάθημά μας. Μια πολύ ωραία επίσης δραστηριότητα. Και έχουμε ένα σύστημα συντεταγμένων στο προάβλιο του σχολείου. Αυτό μπορεί να γίνει δηλαδή και πολύ συντονισμένα. Να ορίσουν τα παιδιά το σημείο 0, να χωριστούν, να ζητούν από το κάθε παιδί να μεταφερθεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο,
Πάλι εδώ λοιπόν αυξάνουμε και τη φυσική δραστηριότητα των παιδιών, αλλά έχουμε και ένα μαθηματικό σκεπτικό μέσα στο μάθημά μας. Λίγο πιο δύσκολο να αποδείξουμε τη γεωμετρική απόδειξη της ταυτότητας, όπως πριν με τον Ράσελ που είπαμε. Εδώ δηλαδή πραγματικά τα παιδιά θα καταλάβουν τι σημαίνει αυτή η ταυτότητα που πρέπει να μάθουν απ' έξω. Διαφορετική δηλαδή οπτική της αλγεβρικής δομής, να φτιάξουν ένα τετράγωνο με κυμολία, να το χωρίσουν, να μετρήσουν τα εμβαδά και να βγει η απόδειξη της ταυτότητας. Μία ακόμα δραστηριότητα πάρα πολύ ωραία είναι η μεσοκάθετος του ευθύγραμμου τμήματος. Εδώ περιγράφω τον καθηγητή να στέκεται στη μέση της τάξης, στη μέση του πίνακα, ας πούμε, αν θέλετε, τώρα εξαρτάται και από το είδος της τάξης, και να κοιτάζει τους μαθητές των δύο τελευταίων θρανίων. Μπορεί να τους ζητήσει να σηκωθούν και καθώς οι μαθητές κινούνται, ο καθηγητής προσπαθεί να παραμείνει στη μεσοκάθετό τους. Είναι λίγο αστείο στην αρχή που βλέπουν τα παιδιά τον καθηγητή να κινείται, αλλά πιστέψτε με, την περασμένη εβδομάδα στην τάξη της πρώτης ηλικίου έγινε και είχε πάρα πολύ πλάκα, και όταν ήρθαμε στην ίδια ευθεία με τους μαθητές, μου είπαν ότι είμαι το μέσο τους πια. Πάρα πολύ εύκολη δραστηριότητα, τα παιδιά ξαφνιάζονται αν δεν έχουν συνδύσει αυτή τη διδασκαλία και περνάμε ωραία και εμείς. Συμπερασματικά ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολύ όμορφες χορευτικές με από τα μαθηματικά, από τις μαθηματικές έννοιες. Είναι επιθυμητό, αν όχι όλες τις φορές, αλλά αρκετές φορές, να έχουμε μία τάξη ζωντανή με παιδιά έτσι που κινούνται, αλλά και με καθηγητές που κινούνται. Μέσα από τα παιχνίδια να σκεφτούμε δηλαδή ιδέες που μπορούν να προσελκύσουν είτε στην εισαγωγή ενιών, είτε στην επανάληψη ενιών στα μαθηματικά. Και να πούμε ότι πια, όχι μόνο το αποδείξαμε, ρε παιδί μου, αλλά ότι το έχουμε κιόλας. Σας ευχαριστώ πολύ. Απλώς να πω κάτι σε μια συνάδελφο που λέει, okay. Εγώ από όσα σχολεία πέρασα δεν βρήκα, λέει, σαν και εσάς. Έχω να πω ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ ο κόσμος τους Αλής και φίλοι που παρακολουθούν, που συμμετέχουν, και πράγματι σε όλη την Ελλάδα θα συναντήσετε. Πραγματικά μπορείτε και εσείς θαυμάσια να γίνετε ένα μέλος στα Λύς και Φίλοι για να πάρετε όλο αυτό το υλικό, να μπείτε στο site, να μπείτε στο YouTube που έχει κανάλι και να βρείτε ομιλίες που έχουν γίνει για τα θέματα και να βρείτε πολύ υλικό που θα κεντρήσει πρώτα εσάς και μετά τους μαθητές σας. Λοιπόν, Πότα. Ναι, δεν βλέπω. Ερώτηση της συναδέλφου Μαρίας Γιαννήση. Κυρία Καλφοπούλου, αυτά τα παραδείγματα είναι ζητούμενο πολλών συναδέλφων. Όσο περνούν οι τάξεις, δυσκολευόμαστε να βρούμε τέτοια παραδείγματα. Τι θα μπορούσε να γίνει γι' αυτό, να βοηθούμε όλοι? Νομίζω η Κατερίνα πρέπει να απαντήσει. Ναι, απάντησα ήδη ιδιωτικά. Είπα ότι υπάρχουν πολλές δράσεις, κάνουμε συνέχεια δράσεις, ανεβαίνουν και στη σελίδα του ΠΕΚΕΣ εδώ για όποιον ενδιαφέρεται, αλλά και οι συγκεκριμένες, οι σημερινές, όπως είπες και εσύ, εύκολο στην αρχή, γιατί σε ρώτησαν και άλλοι συνάδελφοι, θα ανεβούν στη σελίδα της ομάδας Σταλής και Φίλ και το υλικό θα είναι διαθέσιμο για όλους να το αξιοποιήσουν, να το προσαρμόσουν όπως θέλουν. Και φυσικά η ομάδα μας είναι πάντα ανοιχτή σε όλες τις ωραίες ιδέες, και αν θέλετε να κάνουμε και μια τράπεζα ωραίων ιδεών, είμαστε διαθέσιμοι να την υποστηρίξουμε και τεχνικά. Ήταν η κυρία Γυφταία για το ποίημα με την τετραγωνική ρίζα, που δεν είναι ποίημα, είναι ένα απόσπασμα από μια κινηματογραφική ταινία, θα είναι πάλι μέσα στο υλικό της ημερίδας αυτής. Η κυρία Πατρινέλη, θες να πεις άλλη? Ναι, θέλω να πω ότι απάντησα και εγώ προσωπικά και είπα ότι θα είναι με το PowerPoint που θα ανέβει. Παρ' όλα αυτά, ότι αν μπορεί να μου στείλει και ένα email να το στείλω, είναι το ποίημα που μπορεί να το βρει κάποιος και στο διαδίκτυο, να πω. Αν δώσετε Root 3, είναι πολύ πιθανό να σας το βγάλει. Απλώς, αυτά τα σκιτσάκια που είναι δίπλα από το ποίημα, εκτός από τα λόγια, έχουν γίνει επιπλέον. Δηλαδή τα έχω κάνει εγώ τα σκιτσάκια αυτά, οπότε μπορείτε να το πάρετε με τα σκιτσάκια, είναι ελεύθερο, χωρίς copyright, να το χρησιμοποιήσετε.
Και το απόσπασμα, άρχισε και το απόσπασμα που είχες από την ταινία. Λοιπόν, να πω κάτι τώρα εδώ προς όλους. Κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να το ξέρουν και να το χρησιμοποιούν, γιατί είμαι σίγουρη ότι πολλοί έχουν ψάξει. Υπάρχει ένα site στο διαδίκτυο που είναι από το Harvard το Πανεπιστήμιο, που λέγεται Math Videos. Αν δώσετε στο Google Math Videos Harvard University, θα σας βάλει ένα ολόκληρο τράπεζα clip video από ταινίες που αφορούν στα μαθηματικά. Και μαζί με την εκπαιδευτικό των αγγλικών, γιατί μπορεί να μην ξέρουμε εμείς αγγλικά αντίστοιχα τόσο καλά, μπορούμε να ετοιμάσουμε αμέσως μια μικρή διαθεματική διδασκαλία πάνω σε αυτό και έτσι να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Για όλα δηλαδή τα βίντεο που είναι στα αγγλικά, γιατί από εκεί έχουμε μεγάλη βιβλιογραφία, μπορούμε θαυμάσια να συνεργαστούμε με τις εκπαιδευτικούς των αγγλικών, οι οποίες ξέρουν αγγλικά, εμείς τα μαθηματικά και μπορούμε να κάνουμε και συνδιδασκαλία μέσα στην τάξη και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Να διευκρινίσουμε σχετικά με την παρουσίαση της σύγκρουσης των δύο πλοίων πάνω στο θεόρυ με τη Θαλή. Αν τα πλοία κινούνται παράλληλα, τότε ενώ θα βλέπει σταθερά το ένα το άλλο, δεν θα συγκρουστούν ποτέ. Στην Άννα. Προσπάθησα λίγο να το εξηγήσω, αλλά δεν έχω έτσι φωτογραφία σε αυτό. Ο καθηγητής είναι περίπου στη μέση του πίνακα, αλλά εξαρτάται και από το σχήμα που έχει η τάξη, βέβαια. Ας πούμε ότι είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο η τάξη, παραλληλεπίπεδο θέλω να πω. Κάθεσαι στη μέση του πίνακα και κοιτάς τους δύο ακριανούς μαθητές στα τελευταία θρανία. Φτιάχνουν ένα νοητό ευθύγραμμο τμήμα και εσύ προσπαθείς να μείνεις στην μεσοκάθετό τους, δηλαδή να έχεις... ίσες αποστάσεις από αυτούς. Στη συνέχεια τους καλείς να σηκωθούν, είτε να κινείται μόνο ο ένας, ανάλογα την τάξη, είτε και οι δύο, και ο καθηγητής προσπαθεί να παραμείνει στη μεσοκάθετό τους, δηλαδή να διατηρεί ίσες αποστάσεις από αυτούς. Περπατώντας ο ένας μαθητής, μπορεί να συμβεί να έρθουν όλοι στην ίδια ευθεία, οπότε να έχεις μετατραπεί στο μέσο του ευθύγραμμου τμήματος που ορίζουν. Αυτό ήταν. Άρα ένα παιχνίδι που θα μπορούσαν να παίξουν και στην ώρα της γυμναστικής, κάνοντας ανατριάδες, στη συνεργασία μαζί με τον εκπαιδευτικό. Γι' αυτό το έκανα στην πρώτη ηλικία την περασμένη εβδομάδα, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, πόσο μάλλον στην πρώτη γυμνασίου, ας πούμε. Από το Βόρειο Αιγαίο, βορειοανατολικά είμαστε, αλλά Βόρειο Αιγαίο είμαστε γραμμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη σκυτάλη. Από την Πότα, λοιπόν, να συνεχίσω εγώ. Λύκειο, είναι σχολείο ή μαραθώνιος για τις εξετάσεις? Η ερώτηση είναι μάλλον ρητορική, γιατί όσοι διδάσκουμε σε Λύκειο ή έχουμε περάσει από Λύκειο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, το εξετασιοκεντρικό μας σύστημα και η πίεση που ασκεί δεν αφήνουν περιθώρια για εναλλακτικές προσεγγίσεις. Αλλά εμείς ως ομάδα Θαλής και Φίλοι έχουμε άλλη άποψη και μάλιστα δεν είναι καινούργια η άποψή μας. Υπάρχει στο διαδίκτυο αρκετό υλικό για τις προτάσεις που είχαμε κάνει το 2012, τότε που είχαν μπει στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου οι ερευνητικές εργασίες, και πιστεύω ότι έχουν εμπνεύσει οι προτάσεις μας πολλούς συναδέλφους να υλοποιήσουν τα δικά τους προγράμματα. Και όχι μόνο στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών, αλλά και μέσα στο τυπικό τους μάθημα. Παρόλα αυτά όμως, σήμερα θα επιχειρήσουμε να το ξανααποδείξουμε. Είναι μαζί μας ο Ανδρέας Λύκος, η Σταυρούλα Παπανικολάου, ο Σωτήρης Συριόπουλος, τους ψάχνω ταυτόχρονα στην οθόνη μου, και ο Στάμος Τσιτσόνης, για να μας το αποδείξουν. Θα ξεκινήσουμε με τον Στάμο Τσιτσόνη, ο οποίος έχει διδάξει πολλά χρόνια στη Σχολή Μωραΐτη και στο Ελληνικό Κολέγιο. Έχει γράψει 6 βιβλία και έχει μεταφράσει άλλα 6 βιβλία μαθηματικής λογοτεχνίας και εκλαΐκευσης επιστημών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του δικτύου της ομάδας Θαλής και Φίλοι, που προσπαθεί να δημιουργήσει γέφυρες από και προς τα μαθηματικά. Στάμο, ο λόγος είναι σε σένα. Γεια σας και σας ευχαριστώ.
το αντικείμενο που πρόκειται να προσεγγίσω με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είναι φυσικό οι ασύγκριτες μικρές ποσότητες να θεωρούνται και σωστά ασήμαντες σε έναν υπολογισμό που έχει να κάνει με τη μέτρηση μεγεθών που χρησιμοποιούμε στις καθημερινές μας ανάγκες. Δεν έχει μεγάλη σημασία, ας πούμε, αν ένα οικόπεδο έχει έκταση 500 τετραγωνικά μέτρα, όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο αγοράς του, ή 500,001 τετραγωνικά μέτρα, όπως θα εκτιμούσε ένας σχολαστικός τοπογράφος. Αυτές οι προσεγγίσεις που δεν επηρεάζουν τις συναλλαγές, αφού είναι σχετικά μικρές και ασήμαντες. Στα μαθηματικά όμως, το πόσο κοντά στην αλήθεια βρισκόμαστε και πόσο μπορούμε να την πλησιάσουμε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και το αν το απείρως μεγάλο, οι περισσότεροι μαθητές των μεγάλων τάξεων, που σε αυτούς κυρίως αναφέρεται και η σημερινή ομιλία, μπορούν να το κατανοήσουν καλύτερα και ευκολότερα, το απείρως μικρό παραμένει ένα πρόβλημα ανεξάρτητα αν στη σχολική διαδικασία παραλείπουμε αναφορές γι' αυτό. Θα διακινδυνεύσω μια αναφορά στην έννοια της προσέγγισης του ενός αριθμού, όπως αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο. Όπως ξέρουμε, σε μαθηματικό συμβολισμό, η έκφραση ένας αριθμός κινείται έτσι ώστε να πλησιάζει τον αριθμό α, χωρίς να πέσει πάνω σε αυτόν, δίνεται από την σχέση αυτή, την ανισοτική σχέση που βλέπουμε από κάτω, και το σχήμα δείχνει πως αν το σημείο ο αριθμός είναι στη μέση, έχουμε αριστερά και δεξιά τρόπους να το προσεγγίσουμε. Μπορεί αυτός ο αριθμός χ να πλησιάσει όσο είναι δυνατόν τον αριθμό α, ακόμα και αν ο α είναι φερρυπίν ο αριθμός ρίζα 2, ένας αριθμός δηλαδή με άπειρα δεκαδικά ψηφία. Στην ερώτηση αυτή η γεωμετρία έχει έτοιμη την απάντηση, όπως είναι γνωστό. Λέει ότι κατασκευάζουμε ένα τετράγωνο με πλευρά 1 και η διαγώνη ως το ανεριζα 2, οπότε αν με το διαβήτη μεταφέρω πάνω στον άστρο των πραγματικών αριθμών, δημιουργώ αυτομάτως τη θέση του ρίζα 2. Το ζήτημα είναι όμως, εάν, συγχωρέστε με λιγάκι, εάν πραγματικά είναι εδώ ακριβώς τη θέση του ρίζα 2 ή είναι περίπου η θέση του ρίζα 2. Η μελέτη των απειροελάχιστων ποσοτήτων στα μαθηματικά ξεκίνησε λοιπόν από τη γεωμετρία με τη μέθοδο εξάντλησης του ευδόξου και αναφερόταν σε ευθύγραμμα τμήματα, εμβαδά, όγκους κτλ. Ένα παράδειγμα διαισθητικής γεωμετρικής εξάντλησης για την κατανόηση της μεθόδου δίνεται από το σχήμα που ακολουθεί. Είναι ένα τετράγωνο εγγεγραμμένο σε έναν κύκλο και ένα τετράγωνο περιεγραμμένο στον ίδιο κύκλο, και όταν απείρως διπλασιάζεται ο αριθμός των πλευρών του μέσα και του έξω τετραγώνου, τα όρια των δύο αυτών περιμέτρων και του εμβαδού των εμβαδών θα ταυτιστούν κάποια στιγμή, θα γίνουν ίσα με το εμβαδόν και την περίμετρο του κύκλου. Η επανεμφάνιση των απειρολάχιστων ποσοτήτων έγινε το 17ο αιώνα, όταν ο λογισμός βρισκόταν, ο απειροστικός λογισμός, τότε στη γέννησή του, τόσο από τον Έφτανα όσο και από τον Λάιμνιτς. Και αργότερα από τον Βάιρστρας και τον Ντέντεκιν. Υπήρχε όμως μια μεγάλη δυσκολία. Ήταν η λεγόμενη διακριτότητα που χαρακτήριζε την αριθμητική απέναντι στη συνέχεια της γεωμετρίας. Τα απειροελάχιστα αναφέρονταν σε συνεχή μεγέθη και οι αριθμοί της εποχής ήταν διακριτοί. Τόσο στην άλγεβρα όσο και στη γεωμετρία, τα απείρως μικρά μεγέθη αποτελούσαν πάντοτε ένα πρόβλημα για όσους ήθελαν να αναπτύξουν μια μαθηματική απόδειξη ή να διαχειριστούν ένα μαθηματικό θέμα, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά την αυστηρότητα που επιβάλλει η έννοια αυτών των μικρών μεγεθών. Ιδιαιτέρως, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο απειροστικός λογισμός, εμέσως υιοθετούμε την αντιμετώπιση του μαθηματικού προβλήματος στη βάση της μελέτης αυτών των απειροστών ποσοτήτων. Τι είναι όμως αυτό το απείρως μικρό? Δύσκολη απάντηση, δυσεύρετη, το άγιο σκοπότηρο του λογισμού. Ωστόσο, η χρήση του απειροστού είναι απαραίτητη στην κατανόηση της έννοιας της προσέγγισης και φυσικά του ορίου, αν στην πράξη περιοριζόμαστε κυρίως, αν και στην πράξη περιοριζόμαστε κυρίως στις εφαρμογές και στις μεθόδους χρήσης και έβρεσης του ορίου.
Τι καλά θα κάνουμε, θα έλεγε κάποιος, και θα είχε δίκιο αν ο στόχος ήταν μόνο οι εφαρμογές. Δεν είναι ανάγκη να ξέρουμε πώς λειτουργεί ένα ρολόι για να ξέρουμε τι ώρα είναι. Σωστά. Όμως ακόμα και ένας περίεργος και ανήσυχος ερευνητής θα κατάφερε να μάθει τη λειτουργία ενός ρολογιού αν είχε την υπομονή και τη δεξιότητα να αναλύσει το μηχανισμό του. Δυστυχώς κάτι ανάλογο δεν ισχύει στον απειροστικό λογισμό. Είναι λοιπόν το απειροστό μια αρχική έννοια, όπως το σημείο, η ευθεία, το επίπεδο που σου είχε προτείνει κάποτε ο Χίλμπερτ, ο χώρος, ο χρόνος ίσως. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την έννοια του απειροστού ως το quark των μαθηματικών, δηλαδή μια στοιχειώδη μαθηματική οντότητα, η οποία όμως έχει την ιδιότητα να μειώνεται συνεχώς χωρίς ποτέ να εξαφανιστεί. Πρόκειται για μια θαυμαστή επινόηση που μόνο ο ανθρώπινος νους θα μπορούσε να δημιουργήσει. Είναι δηλαδή μια νοητική αυθαιρεσία, θα λέγαμε, που υιοθετήθηκε ως σωστή, αφού έλυνε με ομαλό τρόπο τα προβλήματα των προσεγγίσεων, χωρίς να παρουσιάζονται αρχικά τουλάχιστον μαθηματικές αντινομίες στην εφαρμογή της. Είναι αυτονόητο πως κανένα μαθηματικό μικροσκόπιο, αν υπήρχε, δεν θα ήταν ικανό να παρατηρήσει ένα πυροστό. Όχι μόνο επειδή είναι πολύ μικρό, αλλά επειδή μειώνεται συνεχώς και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να αεροστικοποιηθεί παρά μόνο να βρεθεί μια πολύ μικρή στιγμιαία τιμή. Αυτό που θα μπορούσε βέβαια να βοηθήσει την ερμηνεία της έννοιας του απειροστού είναι η διέστηση. Η διέστηση είναι εκείνη η ικανότητα του νου που μας επιτρέπει νοητικά άλματα και μια ελευθερία στο συλλογισμό παρατηρώντας ένα γεγονός από μακριά. Πρόκειται για μια δομή της σκέψης που ενώ δεν μπορεί να μας προσφέρει ούτε βεβαιότητα ούτε αυστηρότητα, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο συλλογιστικής. Αντιλαμβανόμαστε τη λύση, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε μια τυπική απόδειξη αυτής της λύσης. Η διέστηση στηρίζεται στο αυταπόδεικτο, στο νοητικά προφανές ή σε εκείνο το προφανές που μας οδηγεί η φαντασία μας, δίνοντας αυτό που λέμε μια άμεση λύση σε ένα πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει πως αυτή η λύση είναι σωστή. Η λογική, από την άλλη μεριά, στηρίζεται στην απόδειξη, στον παραγωγικό συλλογισμό, δίνοντας έτσι την έμεση λύση στο ίδιο πρόβλημα, στηριγμένη σε βήματα. Τελικά, η λογική είναι εκείνη που θα κρίνει βεβαίως την αισθητική λύση. Καμιά ανακάλυψη πάντως δεν έχει μέχρι τώρα έρθει μόνο με τη βοήθεια της λογικής. Στον ένα ή στον άλλο βαθμό, η διέστηση είναι απαραίτητη. Αν μπορούμε να συλλάβουμε με τη διέστηση αυτή τη δυναμική ερμηνεία του απειροστού, δηλαδή τη συνεχή μεταβολή του, θα κατανοήσουμε ευκολότερα την έννοια της σύγκλησης, δηλαδή την έννοια του ορίου. Αλλά προηγουμένως οφείλουμε να συμβιβαστούμε με κάτι άλλο, με την έννοια της συνεχούς κατάστασης. Δηλαδή ότι κάτι διαιρείται διαρκώς, υπερβαίνοντας τα αισθητά όρια της ανθρώπινης αντίληψης. Πρόκειται για μια υπέρβαση της σκέψης, για τη συνεχή κίνηση, που αποκλίνει από την κοινή άποψη πως όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος, όπως αισθητοποιούμε λόγω της ύπαρξής μας πάνω στη Γη. Για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε τις μαθηματικές συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα την έννοια του ορίου, είμαστε αναγκασμένοι να δεχθούμε αξιωματικά την ύπαρξη μιας ομαλής δημιουργίας μαθηματικών καταστάσεων. Ας επιτραπεί ο νεολογισμός. Η υπόθεση του μαθηματικού συνεχούς είναι μια υπόθεση αρκετά περίπλοκη και δύσκολη που έχει να κάνει με τα πιθανά μεγέθη των απειροσυνόλων, όπως αναπτύχθηκε από τον Γιώργ Καντόρ, το 1878. Μια συνέπεια της υπόθεσης του συνεχούς είναι ότι κάθε απειροσύνολο που είναι υποσύνολο των πραγματικών αριθμών έχει το ίδιο πλήθος στοιχείων με το ίδιο το σύνολο των πραγματικών αριθμών. Περίεργο κι όμως είναι αληθινό. Συνεπώς το σύνολο των πραγματικών αριθμών είναι συνεχώς διαιρετό. Το απειροστό ταυτίζεται με ένα οσοδήποτε μικρό συνεχές, με ένα ίστατο, θα λέγαμε, τμήμα του συνεχούς. Κατά την ταύτιση αυτή, το στιγμιαίο, η στιγμή, αποκτά διάρκεια, το σημείο αποκτά έκταση.
Δεν μπορούμε όμως να μετρήσουμε ούτε τη διάρκεια της στιγμής, ούτε την έκταση του σημείου. Αλλά για να μελετήσουμε τις μεταβολές τους ως συνεχή μεγέθη, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τη φαντασία, τη διέστηση και, γιατί όχι, τη βοήθεια της φιλοσοφίας. Ένα κλασικό και γνωστό στους μαθητές των μεγάλων τάξεων παράδειγμα που προϋποθέτει την έννοια του συνεχούς αλλά και της διέστησης είναι το θεώρημα Weierstrass-Bolzano. Όπως είναι γνωστό, μια συνεχή συνάρτηση που απεικονίζεται με μια συνεχή γραμμή σε ένα διάστημα, σε ένα κλειστό διάστημα, γιατί η συνάρτηση αυτή ισχύει ότι το γινόμενο F του Α θα πέφτει, δηλαδή οι τιμές στα άκρα είναι ετερόσημες, τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο ανάμεσα στα Α και Β, στο οποίο αυτή η συνάρτηση θα μηδενίζεται. Δηλαδή αυτή η γραμμή θα συναντά τον άξονα τον Χ. Αυτό βέβαια είναι εύκολο να το παρατηρήσει κανείς με το σχήμα, και με το σχήμα γίνεται πολύ εύκολη και κατανοητή η απόδειξη, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, αυτού του ζητήματος. Δηλαδή η διαστητική του μορφή. Δηλαδή, αν πάρουμε το γεγονός ότι έχουμε μια γραμμή συνεχή, η οποία κινείται πάνω και κάτω από τον άξονα του Χ, κάποια στιγμή θα συναντήσει τον άξονα του Χ. Αυτή είναι μια προφανή, θα λέγαμε, αλλά όχι βεβαίως έγκυρη, σε εισαγωγικά πάλι λέξη, απόδειξη αυτού του προβλήματος. Η γραφική παράσταση που μόνη της γενικώς δεν αποτελεί φυσικά απόδειξη, δίνει όμως μια διαστητική εποπτεία της λύσης. Από εκεί και πέρα, η λογική είναι εκείνη που κρίνει την εποπτεία. Η αυταπόδεικτη γνώση, είτε αναφέρεται σε υλικά είτε σε νοητά αντικείμενα, δεν χρειάζεται φυσικά απόδειξη, ούτε τη βοήθεια της διέστησης. Εδώ έχουμε την αντίληψη των αντικειμένων. Έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή έναν υπολογιστή, την οθόνη ενός υπολογιστή. Δεν χρειάζεται να το αποδείξω σε κάποιον αυτό. Ένα παρόμοιο, πάλι μαθηματικό πρόβλημα μπορεί να δοθεί με την παρατήρηση ότι όταν δύο συνεπίπεδες ευθείες απέχουν την ίδια απόσταση, φυσικά θα είναι παράλληλες. Δεν είναι. Όταν αυτό είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται καμιά απόδειξη, αλλά μόνο τη βοήθεια της διέστησης. Εδώ έχουμε και την καθαρή αντίληψη των αντικειμένων. Όταν έχουν δύο παράλληλες ευθείες, η απόσταση τους είναι ίση. Η παρατήρηση όμως ότι δύο συνεπίπεδες ευθείες απέχουν την ίδια απόσταση δεν απαιτεί κάποια διέστηση. Το βλέπουμε και το αντιλαμβανόμαστε. Το υποστηρίζει και η αντίληψή μας. Έλα όμως που ο ισχυρισμός πως αν δύο συνεπίπεδες ευθείες έχουν την ίδια απόσταση, τότε είναι παράλληλες, τότε απαιτείται οπωσδήποτε μια διαστητική γενίκευση. Στην περίπτωση αυτή, θα λέγαμε, όπως φαίνεται και το σχήμα, εδώ πέρα, θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να πούμε ότι αυτές οι δύο ευθείες θέλουμε, ότι πρέπει να τα αποδείξουμε αυτό διαστητικά. Αν πρέπει να καταλήξουμε κάπου, θα έλεγα πως... θα έλεγα πως όταν προσεγγίσουμε ένα πρόβλημα, ας επικαλεστούμε αρχικά τη βοήθεια της διέστησής μας και στη συνέχεια να ενεργοποιήσουμε τη λογική για να επιδιώξουμε την κατάκτηση της λύσης. Τις πιο πολλές φορές η διέστησή μας είναι η σωστή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Κάνουμε χρόνο, θα κατεβούμε στη Βήτα, θα τρέξουμε στη Βήτα με τον Ανδρέα Λίκο, που από το 2004 διδάσκει στην δημόσια εκπαίδευση. Ανδρέα, δώσε μου δύο λεπτά να πω δύο καλά λόγια για σένα πρώτα. Συντονίζει πολιτιστικά προγράμματα που συνδέουν τα μαθηματικά με τις τέχνες και με την ιστορία τους και θα μας παρουσιάσει, όπως ήδη βλέπουμε, ένα δίκτυο μικρών ερευνητών, οι οποίοι μέτρησαν την πολυπλοκότητα της ακτογραμμής του τόπου τους και εμείς αδειμονούμε να δούμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Ανδρέα, ο λόγος εσένα. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Εγώ θα προσπαθήσω να μιλήσω πάλι για απειρωστά, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Μέσω της έννοιας του φράκταλ και αυτό που κάναμε με μαθητές του Λυκείου, που ήταν να μετρήσουμε την πολυπλοκότητα της ακτογραμμής της Θράκης, όπου και κατοικώ. Και να καταλήξω στο τέλος και με μία πρόταση ανοιχτή για όλους σας. Λοιπόν, αυτή η δραστηριότητα, η διαθεματική μου πρόταση,
έχει δύο υποδραστηριότητες, τις οποίες προτείνω να ασχοληθείτε όσοι ενδιαφέρεστε και νομίζω θα το βρείτε αρκετά παιγνιώδες έτσι και ενδιαφέρον. Η πρώτη δραστηριότητα αφορά τη γνωστή μας χιονονιφάδα του Κοχ, που είναι ένα φράκταλ, και τη μέτρηση της διάστασής της. Και η άλλη αφορά τη μέτρηση της διάστασης πια, της πολυπλοκότητας της ακτογραμμής, που αυτό μας δείχνει και το πόσο πραγματικά πολύπλοκη είναι η κάθε ακτογραμμή ανάλογα με τη διάσταση φράκταλ. Οι ταυτότητες διαθεματικής μας δραστηριότητας, οι έννοιες που εμπλέκονται είναι η γεωμετρική πρόοδος, η τριγωνική ανισότητα, η εξίσωση ευθεία και η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων, εφόσον επιθυμούμε να ξεφύγουμε από το στενό έτσι, πλαίσιο ίσως του λυκείου, και η έννοια του λογαρίθμου. Εφαρμόστηκε στη Β' Λυκείου σε δύο τμήματα του 3ου Γενικού Λυκείου Κομωτινής τον Μάιο του 2018. Και το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη διαθεματική πρόταση πήρε βραβείο καλής πρακτικής στο δεύτερο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών. Θα σας δώσω όλο το υλικό, ένα μέρος του υλικού υπάρχει στο φωτόδεντρο, θα σας εξηγήσω στην πορεία πώς ακριβώς μπορείτε να το έχετε όσοι ενδιαφέρεστε. Την πρώτη δραστηριότητα που αφορά τη χιονονιφάδα του Κοχ θα είναι μια δραστηριότητα σφινάκι τη λέω, με την έννοια ότι θα την περάσω λίγο γρήγορα, γιατί όλοι νομίζω γνωρίζουμε τη χιονονιφάδα του Κοχ και δεν είναι ο τελικός μας στόχος. Ο τελικός μας στόχος είναι να μετρήσουμε την πολυπλοκότητα μιας ακτογραμμής. Στο πρώτο βήμα λοιπόν ζητάμε από τους μαθητές να ψάξουν στο διαδίκτυο να κατανοήσουν την έννοια του φράκταλ σε έναν τουλάχιστον αρχικό βαθμό. Και στη συνέχεια περνάμε σε αυτήν που είναι μια αγαπημένη μου άσκηση, μια άσκηση από το σχολικό βιβλίο της άλγεβρας της πρώτης λυκείου, στην παράγραφο 5.3 των γεωμετρικών πρόοδων, η 11β ομάδας, όπου προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον τρόπο που κατασκευάζεται η χιονονιφάδα του Κοχ. Έτσι πώς από ένα τρίγωνο, από ένα ισόπλευρο τρίγωνο, σιγά σιγά δημιουργούμε αυτό εδώ το σχήμα, κόβοντας το 1/3 από την πλευρά του τριγώνου και δημιουργώντας δύο ακόμη πλευρές και ούτω καθεξής, και βλέπετε το πώς εξελίσσεται και ο αριθμός των πλευρών αλλά και η περίμετρος και το μήκος της κάθε πλευράς αλλά και η περίμετρος του τελικού μου σχήματος. Αυτά είναι γεωμετρικές πρόοδοι και τα τρία. Ο στόχος όμως, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, είχε να κάνει καθαρά με την άσκηση του σχολικού βιβλίου. Ο στόχος όμως είναι να υπολογίσουμε τη διάσταση φράκταλ της χιονονιφάδας του Κοχ, να πάμε ένα βήμα παραπέρα λοιπόν. Και αυτό γίνεται μέσω του GeoGebra. Δεν θα σας εξηγήσω εδώ τη διαδικασία, γιατί είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία που θα δούμε στη συνέχεια για την κυρίως, για τη δεύτερη δραστηριότητα, που είναι η μέτρηση της πολυπλοκότητας της ακτογραμμής, όπως προείπα. Να αναφέρω μόνο ότι η διάσταση φράκταλ της χιονονιφάδας προκύπτει να είναι 1,26. Τον τρόπο θα τον δούμε σε λιγάκι. Αφού περάσω στην δεύτερη δραστηριότητα τώρα, το σημαντικό μέρος αυτής της διαθεματικής πρότασης, προσπαθώ λοιπόν να μετρήσω την ακτογραμμή της Τράκης και θα χρησιμοποιώ κάθε φορά διαφορετικό μετρητή. Ο μετρητής που βλέπετε εδώ είμαι κάπου στα παράλια της Ξάνθης, με στόχο να φτάσω μέχρι τον Εύρο, έτσι, το Εθνικό Πάρκο του Δέλτα του Εύρου, και να μετρήσω πώς είναι η ακτογραμμή. Θα χρησιμοποιήσω αρχικά μετρητή τα 40 χιλιόμετρα, είναι αυτό εδώ το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ, το οποίο νομίζω μπορείτε οπτικά τώρα να διαπιστώσετε ότι αν βάλω την αρχή πια στο Β και συνεχίσω να πάω προς την υπόλοιπη, να μετρήσω την υπόλοιπη ακτογραμμή, είναι περίπου 3 τέτοια ευθύγραμμα τμήματα μέχρι το τέλος να φτάσω στο Δέλτα του Εύρου. Αλλά παρατηρήστε κάτι, δεν θα μπορέσω ποτέ να μετρήσω την πολυπλοκότητα εδώ που βρίσκεται στα σύνορα Ροδόπης και Ξάνθης, που είναι η λίμνη Βιστονίδα, και η ιδιαίτερη πολυπλοκότητα που έχει η ακτογραμμή εδώ. Αλλάζοντας λοιπόν τον μετρητή μου και πηγαίνοντας πια από τα 40 χιλιόμετρα στα 20 ή στα 10 όπως έχω εδώ στο παράδειγμα, δείτε τώρα ότι μπορώ πια με μετρητή
αβ 10 χιλιόμετρα, να μπω σε αυτόν εδώ τον κόλπο και να μετρήσω και την πολυπλοκότητα που έχει. Πρακτικά λοιπόν, αυτό που βλέπω είναι ότι όσο αλλάζω τον μετρητή μου, θα βρίσκω τελικά διαφορετικό μήκος στην ακτογραμμή ολόκληρης της Θράκης. Ακριβώς γιατί θα μπορώ να μετράω όλο και μεγαλύτερες κοιλότητες, όλο και μεγαλύτερους κολπίσκους. Οι μετρήσεις που κάναμε με τους μαθητές, με αρχική μονάδα 40 χιλιόμετρα, μετρήσαμε την ακτογραμμή στα περίπου 118 χιλιόμετρα, αλλά μειώνοντας τη μονάδα μέτρησης και φτάνοντας σταδιακά, όπως βλέπετε, υποδιπλασιάζοντας διαρκώς έτσι, τη μονάδα μέτρησης και φτάνοντας τελικά στα 2,5 χιλιόμετρα, μετρήσαμε περίπου την ακτογραμμή στα 141 χιλιόμετρα. Βλέπετε αρκετά μεγάλη διαφορά τη μία μέτρηση από την άλλη. Επαναλαμβάνω, οφείλεται καθαρά στο ότι μπορώ πια και μετράω τον κάθε μικρό κολπίσκο. Στη συνέχεια, αποτυπώσαμε, και αυτό γίνεται απευθείας από την εφαρμογή του GeoGebra που έχουμε δημιουργήσει, αποτυπώσαμε τα σημεία, τα 5 σημεία, σε λογαριθμική κλίμακα, ξέχασα να πω. Έτσι μετατρέπουμε τις δύο μεταβλητές μου, τη μονάδα μέτρησης και το μήκος της ακτογραμμής, σε λογαρίθμους, βλέπετε την τρίτη και την τέταρτη στήλη, και στη συνέχεια αποτυπώσαμε τα σημεία σε ένα σύστημα αξώνων. Ο στόχος ήταν να καταφέρουμε να βρούμε ποια ευθεία είναι αυτή που περιγράφει καλύτερα αυτά τα 5 σημεία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε οπτικά και δοκιμάζοντας ίσως ευθείες, είτε πολύ καλύτερα χρησιμοποιώντας την ευθεία ελαχίστων τετραγώνων, και εφόσον υπάρχει χρόνος, δεν εννοώ σε μια τυπική διδασκαλία, θα σας εξηγήσω τον τρόπο σε λίγο το τι προτείνω εγώ. Προφανώς και δεν υπάρχει χρόνος δευτεραλυτίου να ασχοληθούμε με την ευθεία ελαχίστων τετραγώνων, αλλά θα σας δείξω σε λίγο με ποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό. Προσεγγίζουμε λοιπόν την ευθεία, η οποία παρεπιπτόντως να αναφέρω ότι το GeoGebra μπορεί να την κάνει αυτόματα, έτσι μπορούμε να μην μπλέξουμε καν στην έβρεση της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων, και ήταν αυτή εδώ που βλέπετε. Εδώ προτείνουν οι ερευνητές ότι μέσω αυτής της ευθείας μπορούμε να βρούμε τη διάσταση φράκταλ της ακτογραμμής, και δίνεται από έναν πολύ απλό τύπο. Η διάσταση δίνεται από τον τύπο α, όπου α είναι ο συντελεστής διεύθυνσης αυτής της ευθείας. Επαναλαμβάνω όμως, οι μετρητές μου είναι πια σε λογαριθμική κλίμακα. Και με αυτόν τον τρόπο κατορθώσαμε να μετρήσουμε την ακτογραμμή της Θράκης, ότι είναι 1,07. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τι εννοούμε τελικά πολυπλοκότητα μιας ακτογραμμής. Τι σημαίνει πρακτικά ότι η πολυπλοκότητα είναι 1,07 στην ακτογραμμή της Θράκης. Τι τιμές περιμένουμε να δούμε σε ακτογραμμές ολόκληρων χωρών, ας πούμε της Νότιας Αφρικής ή της Νορβηγίας. Βιβλιογραφικά, αναζητώντας αυτές τη διάσταση φράκταλ της ακτογραμμής της Νοτιού Αφρικής, βρήκαμε ότι είναι 1,04, ενώ της Νορβηγίας 1,52. Γενικότερα, η πολυπλοκότητα κυμαίνεται μεταξύ του 1 και του 2 από την απόλυτη ευθεία. Καταλαβαίνετε, αν είχαμε μία ακτογραμμή που πρακτικά δεν μπορεί να υπάρξει, η οποία είναι τελείως ευθύγραμμη, μέχρι μία ακτογραμμή τελείως πολύπλοκη που να προσεγγίζει ολόκληρο το επίπεδο, να μπορεί να αναπτυχθεί σε ολόκληρο το επίπεδο. Βλέπετε, εξαιτίας των Φιόρδ, η Νορβηγία, τουλάχιστον από τη βιβλιογραφία που αναζητήσαμε εμείς, έχει τη μεγαλύτερη διάσταση από όλες τις αυτές που έχουν μελετηθεί, τις διάφορες χώρες στην βιβλιογραφία, και είναι 1,52, ιδιαίτερα μεγάλη. Της Αγγλίας, για παράδειγμα, της Βρετανίας μάλλον, είναι στο 1,26, είναι ακριβώς η τιμή που έχει και η χιονονιφάδα του Κόχ. Συμπεράσματα τώρα, ότι χρησιμοποιώντας φαινομενικά σύνδετες μαθηματικές έννοιες, όπως αυτές που προανέφερα, βλέπετε ότι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τους μαθητές και να συμμετέχουν πια περισσότερο στη διαδικασία της μάθησης, σίγουρα πάντως πολύ περισσότεροι, το διαπίστωσα ο ίδιος, το διαπίστωσα αυτές τις διδασκαλίες που έκανα, σε σχέση με τοπική διδασκαλία. Και
μπορούμε πια να συζητήσουμε και διαισθητικές αντιλήψεις. Αυτές που ανέφερε και ο κύριος Τσιτσόνης προηγουμένως, το πόσο σημαντικό είναι διαισθητικά να αντιλαμβανόμαστε κάτι και πόσο όμως αυτό τελικά μπορεί να πέσει έξω, να κάνουμε κάποιο η διαίσθησή μας να μην μας οδηγήσει σε ένα σωστό συμπέρασμα. Είναι λοιπόν άπειρο το μήκος της χιονών υφάδας του Κοχ? Είναι. Το μήκος μιας ακτογραμμής όμως πρακτικά δεν είναι. Γι' αυτό λέμε ότι πλησιάζει τυπικά την μορφή ενός φράκταλ, αλλά φράκταλ δεν είναι. Και να καταθέσω την πρότασή μου κλείνοντας προς τους συντονιστές ομίλων μαθηματικών και όχι μόνο, σε αυτούς δηλαδή, σε αυτή την καινούρια έννοια που έρχεται στα σχολεία μας, την έννοια του ομίλου των μαθηματικών, με το καινούριο νομοσχέδιο, όπου πια μπορούμε να έχουμε έναν όμιλο και να ασχολούμαστε με διάφορα μαθηματικά ζητήματα. Ίσως αυτή η πρόταση λοιπόν είναι κατάλληλη να γίνει σε ένα τέτοιο επίπεδο και σε ένα λίγο πιο προχωρημένο επίπεδο. Αυτό που προτείνω είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο μικρών ερευνητών από ομάδες μαθητών από διάφορα σχολεία που θα υπολογίζουν τη διάσταση της ακτογραμμής της περιοχής τους. Αν βρίσκεται ελκυστική αυτή την πρόταση, σας προτείνω να καταγράψετε αυτή τη φόρμα Google για να οργανωθούμε, να μπορέσουμε έτσι να γίνουμε μια μεγάλη ομάδα που θα συζητάμε την διάσταση της ακτογραμμής και την πολυπλοκότητα τελικά της κάθε ακτογραμμής ανάλογα με τον τόπο που ζούμε. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό να το αντιγράψετε τώρα, θα βάλω αυτή τη φόρμα στο chat ακριβώς να μαζευτούμε αρκετοί και να κάνουμε όλη αυτή τη δραστηριότητα. Φυσικά εγώ θα στείλω το υλικό σε όσους από εσάς δείξετε ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, και εμείς ευχαριστούμε, Ανδρέα. Και επειδή ήταν διασκεδαστική η πρότασή του, θα προτείνω να μείνουμε σε αυτό το διασκεδαστικό κλίμα. Να δώσουμε το λόγο στη Σταυρούλα Παπα-Νικολάου, που διδάσκει πολλά χρόνια στο σχολείο και στο δημόσιο σχολείο και συμμετέχει πολύ πολύ ενεργητικά στο Θαλής και Φίλοι στις δράσεις από το 2006 που ιδρύθηκε η ομάδα. Δεν θα πω περισσότερα, Σταυρούλα, για να μην χαλάσω το suspense. Τα μαθηματικά και διασκέδαση, έχεις το λόγο. Καλή σας μέρα, συνάδελφοι και φίλοι και φίλες. Διδάσκω στο Λύκειο, είτε σε φροντιστήριο είτε στο δημόσιο σχολείο, εδώ και πολλά χρόνια. Θα αποφύγω αυτή, να ολοκληρώσω αυτή τη μέτρηση, δεν με συμφέρει. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι από αυτούς τους τυχερούς ανθρώπους, οι οποίοι χαίρονται πάρα πολύ με αυτό που επέλεξαν να κάνουν. Και προσπαθούν ακόμα για το καλύτερο. Παρόλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια που μας βάζουν διαρκώς και ακαταπαύστος, όπως όλοι ξέρουμε, και παρόλα αυτά προσπαθώ όσο μπορώ να μοιραστώ αυτό το συνέστημα με τους μαθητές μου. Και πόσο καλύτερο θα ήταν αυτό σε μία τάξη ή, εν πάση περιπτώσει, στο σχολείο? Δύσκολο. Δηλαδή, η λέξη μαθηματικά και διασκέδαση ή μαθηματικά και περνάω καλά έστω, νομίζω στην ίδια πρόταση όταν μιλάνε οι μαθητές πολύ σπάνια μπαίνει. Παρ' όλα αυτά είναι μια εμπειρία η οποία δεν είναι αδύνατη. Και αυτό έχει αποδειχθεί ως μέλος του Θαλής και Φίλοι τα τελευταία χρόνια μέσω των Λεσχών Ανάγνωσης, που πραγματικά τα παιδιά εκεί μαζί με μας περνάμε πάρα πολύ καλά. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και άλλη μια εμπειρία που έχω από κάτι τέτοιο, την οποία δεν έχω μοιραστεί πέρα από το σχολείο. Το 2018, για όσους θυμούνται, ήταν το έτος μαθηματικών. Επισήμως, λοιπόν, δόθηκε η άδεια στα σχολεία μια μέρα να θεωρηθεί η μέρα μαθηματικών και να κάνουν κάποιες δραστηριότητες επάνω σε αυτό. Η ιδέα που είχαμε ήταν φιλόδοξη, απαιτητική, αλλά σε εισαγωγικά πιασάρικη για τα παιδιά. Να κάνουμε ένα escape room στο σχολείο. Χρειάστηκε πολλή προετοιμασία και η αλήθεια είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από, όπως θα λέγαμε, συγγενείς και φίλους.
πέρα από τις κόρες μου που βοήθησαν και οι δύο, ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης, ο ίδιος συγγραφέας αστυνομικών ιστοριών και όχι μόνο μεταξύ πολλών άλλων δραστηριοτήτων, απογείωσε γενικά τις ιδέες μας και μας έλυσε και μερικά φαινομενικά άλυτα προβλήματα σε σχέση με την πλοκή. Η τελική ιδέα λοιπόν υλοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2018 και όπως καταλαβαίνετε λόγω της ημερομηνίας η Γάμα Λυκείου δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει παρά μόνο για λίγες ώρες εθελοντικά φτιάξανε ένα πολύ ωραίο γκράφιτι στο σχολείο που μας βοήθησε από εκεί και πέρα να μην έχουμε στο χώρο τα γκες και δεν πέτυχαν πολύ το θερμά όπως βλέπετε όλοι, δηλαδή θα ήταν πολύ δυσαρεστημένος, αλλά okay. Το οποίο είναι και ένα θέμα τώρα που ακόμα συζητιέται με τους νέους μαθητές που είναι στο σχολείο, τι είναι αυτό, γιατί είναι έτσι κτλ. Και πάμε στην πρώτη και στη δευτέρα λυκείου για να μην χάσουμε το χρόνο μας. Λοιπόν, η πρώτη και η δευτέρα λυκείου λοιπόν χωρίστηκε αρχικά σε ερευνητικές ομάδες και χωρίσαμε και τον πρώτο όρφο του σχολείου μας σε δύο μέρη. Είναι, η μία γωνία ήταν για την πρώτη λυκείου, η άλλη ήταν για τη δευτέρα λυκείου. Τι θα συνέβη? Θα σας το μαρτυρήσω βέβαια, γιατί τώρα δεν έχει κάποιο λόγο να μην λύσουμε το μυστήριο. Θα γινόντουσαν δύο φόνοι. Ο ένας φόνος θα ήταν στην πρώτη λυκείου και 10 μέρες μετά ο δεύτερος στο τμήμα της δευτέρας λυκείου. Εδώ λοιπόν, αυτό είναι το περίγραμμα που είχαμε φτιάξει με κυμωλία του θύματος και μέσα σε αυτά, όπως βλέπετε, σε κάθε χώρο είχαμε βάλει και κάποια σημειώματα, κάποια στοιχεία, ας υποθέσουμε, που θα οδηγούσαν τα παιδιά και τις ομάδες από τη μία αίθουσα σε άλλο χώρο είτε σε άλλο, σε άλλο στοιχείο. Ο κύριος αυτός λοιπόν που τον χάσαμε, λεγόταν Βίκτορας Ξένος. Το αναφέραμε και στην εφημερίδα για τον κύριο αυτό. Ναι, την παραβιάσαμε την εφημερίδα, φτιάξαμε ένα άρθρο, το βάλαμε εκεί, το οποίο τα παιδιά το είχαν στις δυνατότητές τους και να το δουν, να το διαβάσουν και να αρχίσουν να συλλέγουν στοιχεία. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι αυτός ο κύριος Βίκτορας Ξένος που δεν τον βλέπουμε, είδαμε το περίγραμμά του, αλλά δεν ήταν τελικά πολύ νεκρός. Όχι. Ήταν σκηνοθετημένο, δηλαδή ο ίδιος για να εισπράξει την ασφάλεια είχε σκηνοθετήσει το θάνατό του και με τη βοήθεια άλλων συναδέλφων και φίλων μας εξήγησαν πώς μπορούσε να γίνει αυτή η νεκροφάνεια για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με τη βοήθεια του βεβαίως του ιατροδικαστική, του ιατροδικαστή, ο οποίος θα αποσιωπούσε το γεγονός και ώσπου τουλάχιστον να πληρωθεί. Αυτό όμως εδώ συνδέεται, αυτό δεν σας το είπα, σε όλα τα στοιχεία που δώσαμε είχαμε βάλει αυτό το φανταζί, τη φανταζή φωτογραφία της χρυσής τομής σε ένα άκρο για να ξέρουν τα παιδιά ότι αυτό ήταν μέσα στα πλαίσια. Εδώ βλέπετε από τα χαρτάκια που βρίσκανε και έπρεπε να δουν τα στοιχεία για τα οποία βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε ήταν όλα μαθηματικά. Μαθηματικά της τάξης τους ή παλιότερων που θα έπρεπε να τα συνδυάσουν, θα έπρεπε να τα λύσουν για να μπορέσουν να φτάσουν μετά στη λύση του μυστηρίου. Στην άλλη τάξη, η δευτέρα λυκείου, είχε μια άλλη δολοφονία. Ήταν η σύζυγος του κύριου Ξένου, την οποία θα σας μαρτυρήσω ότι τη σκότωσε ο σύζυγος, αφού εισέπραξε την ασφάλεια, δεν είχε λόγο να την κρατάει μάλλον, ίσως, δεν ξέρουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι εισέπραξε την ασφάλεια και όντας νεκρός εξαφανίστηκε και τον ψάχνουμε από τότε. Λοιπόν, επίσης, για να πάμε από ένα στοιχείο στο άλλο, θα έπρεπε τα παιδιά να λύσουν κάποια μαθηματικά προβλήματα, τα οποία θα τους οδηγούσαν είτε για να σπάσουν κωδικούς από κινητά, είτε να σπάσουν κωδικούς από υπολογιστές, να βρούνε τον υπολογιστή που είχαμε φτιάξει εμείς, να δούμε βίντεο κτλ. Και βέβαια, να καταλήξουμε δηλαδή στα διάφορα πλαστά που είχαμε φτιάξει εδώ, αποδείξεις ασφαλειών κτλ.
και δεν θα μπορούσαμε να μην τους λιγάκι να ξεπεράσουμε τα μαθηματικά του σχολείου τους και να μπούμε σε κάτι διαφορετικό. Να φτιάχνανε και να βρουν τη λύση σε γρίφους. Και αυτό τους δυσκόλεψε, σας λέω αλήθεια. Είναι κωδικοποιημένα μηνύματα που αντάλλασαν οι δύο σύζυγοι μεταξύ τους, τα οποία θα έπρεπε να το σπάσουν. Και εκεί λίγο τους βοηθήσαμε κατά καιρούς και τα καταφέραμε. Δηλαδή, μπορέσαν να διαβάσουν τα μηνύματα και τι ήταν η συνεννόηση μεταξύ τους. Οι δύο ομάδες της Α και της Β Λυκείου που είχαν μετά λύσει το μυστήριο έπρεπε να βρεθούν μαζί, να μπορέσουν να συνδυάσουν τα στοιχεία και να μας δώσουν τη λύση της ιστορίας. Το βρήκανε, το βρήκα, ναι. Αλλά η ουσία είναι ποιος νοιάζει. Οι μόνοι που νοιαστήκανε κάπως, μπορώ να πω, είναι οι συνάδελφοι στο σχολείο, στο ένα το Λύκειο Αμαρουσίου, οι οποίοι αναγκαστήκαν να μείνουν μέσα στις 3,5 ώρα γιατί δεν έφευγε κανένας από εκεί πέρα, εάν δεν είχαν λύσει τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια. Αυτό λοιπόν όλο ήταν, μπορώ να σας πω, μια τρομερά ευχάριστη διαδικασία, σε σημείο που με την εμπειρία εκείνου μπορούμε πλέον να το ξανακάνουμε. Σκεφτόμαστε μόνο λίγο διαφορετικά, να εκμεταλλευτούμε λίγο τους όμιλους, δημιουργία ομίλων, που δεν ξέρω αλλά ελπίζω ότι θα γίνουν, αλλά και να μην υπήρχαν οι όμιλοι, πάλι μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά αυτή τη φορά πιθανότατα τους γρίφους και όλη τη διαδικασία να μπορέσουν να την κάνουν οι μαθητές. Και ίσως και με τη συνεργασία άλλων συναδέλφων, γιατί δεν είναι απαραίτητο τα στοιχεία να είναι μόνο τα μαθηματικά. Και βέβαια η σκέψη μας είναι ότι πιθανότατα αυτό το escape room, αν τελικά μπορέσουμε και το φτιάξουμε και είναι τόσο καλό, θα μπορούσε να μεταφερθεί και σε άλλα σχολεία και να γίνει η λύση τους από τους μαθητές των άλλων σχολείων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ, Σταυρούλα. Θα περάσουμε στην επόμενη ομιλία. Ξεκινήσαμε με τη Γάμα, πήγαμε στη Βήτα, κάναμε ένα ευχάριστο διάλειμμα με Α και Β και μας μένει Α Λυκείου, μια πολύ πολύ δύσκολη τάξη όπου συχνά οι μαθητές εγκαταλείπουν τα μαθηματικά, γυρίζουν πλάτη στα μαθηματικά. Θα δώσω το λόγο στο Σωτήρη Συριόπουλο, ο οποίος διδάσκει από το 2004 με μία χρονιά διακοπή το 2010 ή 2011, Σωτήρη, που ήσουν στο κέντρο ερευνών, και θα μας πεις πώς θα αξιοποιήσουμε τους τύπους του Βιετά στο μάθημά μας. Ο λόγος εσένα. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλησπέρα σας και από μένα. Το θέμα μας είναι ο Φραγκίσκος ή Φρανσουά Βιέτ. Και το ερώτημά μας είναι, με αφορμή την αναφορά του ονόματος του Βιέτ στο βιβλίο της Άλγεβρας Α Λυκείου, πώς θα μπορούσαμε να ενημερώσουμε τους μαθητές για το έργο του και παράλληλα να κάνουμε σχολικά μαθηματικά. Στην παρουσίαση αυτή θα προτείνω ότι συνδετικός κρίκος θα μπορούσε να είναι ενός είδους αφήγηση εστιασμένη σε μαθηματικά γεγονότα που την αποκαλώ μαθηματική αφήγηση. Εδώ θα υποθούν εν συντομία πολλά θέματα, αλλά θα μπορείτε να βρείτε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση στο site του Φαρίς και Φίλοι. Ας πούμε πρώτα λίγα λόγια για το Βιέτ. Γεννήθηκε στη Γαλλία το 1540 και πέθανε το 1603. Βιοποριζόταν από την νομική, αλλά είχε μεγάλη αγάπη στα μαθηματικά. Ένας ιστορικός της εποχής του γράφει. Διαλογιζόταν πάνω στα μαθηματικά τόσο πολλές φορές έμενε άγρυπνος και χωρίς φαγητό για 3 συνεχείς ημέρες. Αν πρέπει να αναφέρουμε ένα μόνο πράγμα για το οποίο θεωρείται σημαντικός μαθηματικός για την ανάπτυξη της άλγεβρας, θα πούμε ότι ο Βιέτ ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε εβραίους και συστηματικά γράμματα για να αναπαραστήσει αριθμούς. Ήταν έτσι ο πρωτοπόρος του σύγχρονου αλγεβρικού συμβολισμού. Χώριζε τις ποσότητες σε δύο κατηγορίες. Τις άγνωστες ποσότητες που τις συμβόλιζε με τα κεφαλαία γράμματα τα φωνήτα και τις γνωστές ποσότητες που τις συμβόλιζε με τα κεφαλαία σύμφωνα. Ο άνθρωπος των γραμμάτων, λοιπόν, έτσι όπως τον αποκαλεί ο Ντενί Γκέτς στο θεώρημα του Παπαγάλου.
Μια πρώτη δραστηριότητα στην οποία θα μπορούσαν να εμπλακούν οι μαθητές είναι το να συγκρίνουν τον τρόπο γραφής του ΓΕΤ με μαθηματικούς που τον επηρέασαν βαθιά, όπως ο Διόφαντος και οι Ιταλοί αργευριστές, για παράδειγμα ο Μπομπέλη που βλέπουμε στη δεύτερη φωτογραφία. Τι συμπεράσματα βγάζετε παρατηρώντας τη γραφή μαθηματικών εξισώσεων από το Διόφαντο, το Μπομπέλη και το ΓΕΤ? Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε τους μαθητές. Θα παρατηρήσουν ότι όλοι εκφράζονται χρησιμοποιώντας συντομογραφίες ή ολόκληρες λέξεις και να εκφράσουν μαθηματικά σύμβολα όπως δυνάμεις ή ρίζες. Καθώς και ότι οι συντελεστές των αγνώστων στους δύο πρώτους είναι αριθμοί, ενώ στο ΓΕΤ είναι γράμματα. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι στο Διόφαντο τα γράμματα α, β, γ φυσικά παριστάνουν τους αριθμούς 1, 2, 3 αντίστοιχα και δεν είναι μεταβλητές. Επίσης, έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουν πώς καθένας από αυτούς παριστάνει τον άγνωστο. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς σκέφτηκε ο Βιέτ για να χρησιμοποιήσει γράμματα για να παραστήσει τους συντελεστές των αγνώστων, αλλά σίγουρα απέκτησε μεγάλη αυτοπεποίθηση από αυτή του την εφεύρεση. Δηλώνει στο τέλος της εισαγωγής του βιβλίου του «Αναλυτική τέχνη». Τελικά, η αναλυτική τέχνη αξιώνει για τον εαυτό της το μεγαλύτερο πρόβλημα απ' όλα. Να λύνει κάθε πρόβλημα. Βέβαια, δεν ήταν ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος μαθηματικός με υπέρμετρες φιλοδοξίες. Ανάμεσά τους οι μεταγενέστεροι Λάιμπνιτς, Χίλμπερτ και Ράσελ. Βέβαια, και εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε μια ουτοπία. Να μάθει κάθε μαθητής μαθηματικά. Αλλά με τις ουτοπίες ο κόσμος προχωρά. Έτσι, οπλισμένος με μεγάλη αυτοπεποίθηση ο Βιέτ, επιτέθηκε, σε εισαγωγικά, στον κυριότερο δάσκαλό του. Στην άλγεβρα το Διόφαντο. Ο Βιέτ στο βιβλίο του, για να δείξει την ανωτερότητα του δικού του αλγεβρικού συστήματος από αυτό του Διόφαντου, διαλέγει να λύσει ένα πρόβλημα σε αντιπαράθεση με τη λύση που δίνει ο Διόφαντος μέσα στο βιβλίο του «Τα αριθμητικά». Αν δίδονται το άθροισμα και διαφορά δύο οποιονδήποτε αριθμών, τότε μπορούμε πάντοτε να βρίσκουμε ποιοι είναι αυτοί οι αριθμοί. Τα βήματα της επίλυσης, όπως ίσως βλέπετε, είναι ακριβώς τα ίδια. Αλλά ενώ ο Διόφαντος δίνει ένα αριθμητικό παράδειγμα, ο Βιέτ καταλήγει σε γενικούς τύπους των λύσεων. Ζητάμε από τους μαθητές να σχολιάσουν τις διαφορές μεταξύ της λύσης του Διόφαντου και αυτής της Βιέτ. Τα συμπεράσματα των μαθητών σε γενικές γραμμές θα συμπίπτουν με το συμπέρασμα του Βιέτ. Αυτή η λύση είναι γενική. Βέβαια, ίσως να ήταν καλύτερα να ζητήσουμε από τους μαθητές να βρουν μόνοι τους τη λύση που δίνει ο Βιέτ. Μετά τις δύο προηγούμενες εισαγωγικές δραστηριότητες, μπορούμε με αφορμή πάντα το έργο του Βιέτ να προχωρήσουμε στη διδασκαλία της ύλης του αναλυτικού προγράμματος. Μια πρώτη δραστηριότητα είναι να αποδείξουμε τους τύπους που εκφράζουν το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης συναρτήση των συντελεστών της. Αρχικά, παρουσιάζουμε τη σχετική απόδειξη του Βιέτ, που βλέπετε εδώ στα δεξιά. Και στη συνέχεια, ρωτάμε τους μαθητές, πώς θα μπορούσαμε να αποδείξουμε αντίστοιχους τύπους για το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών της εξίσωσης α και τετράγωνο και β και γ ίσον του 0. Εδώ θα μπορούσαμε να δουλέψουμε όπως ο Βιέτ ή να οδηγηθούμε και στην απόδειξη που κάνει το σχολικό βιβλίο.
θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε την συζήτησή μας και στην περίπτωση αντίστοιχων τύπων για την τριτοβάθμια εξίσωση, όπως έκανε και ο ίδιος ο Σοβιέτ, όπου εδώ πλεονεκτεί ο δικός του τρόπος αντιμετώπισης, μιας και δεν έχουμε γενικό τύπο λύσης. Ο Βιέτ βρήκε επίσης και αντίστοιχους τύπους και για τις εξισώσεις τετάρτου και πέμπτου βαθμού και άθελά του συνέβαλε στην κατάρρευση της ουτοπίας του, να λύνουμε κάθε εξίσωση. Η θεωρία των συμμετρικών παραστάσεων των ριζών που ο ίδιος πρώτος ξεκίνησε, οδήγησε στην απόδειξη από τον Γκαλουά ότι δεν μπορούμε να λύνουμε όλες τις πολυνομικές εξισώσεις ανωτέρου του τετάρτου βαθμού με κάποιον αλγεβρικό τύπο αντίστοιχο, για παράδειγμα, με τον τύπο της δευτεροβάθμιας εξίσωσης. Μια άλλη σειρά δραστηριοτήτων για τους μαθητές μπορούν να έχουν σαν αφορμή ένα θεώρημα του Βιέτ για το πώς μπορώ να βρίσκω τις ρίζες μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης της μορφής χ τετράγωνο μείον α συν β χ συν α επί β σωμα το 0. Βλέπετε δεξιά τα σχετικά ερωτήματα που μπορούμε να θέσουμε στους μαθητές. Επεκτείνοντας την προηγούμενη δραστηριότητα, πάλι μια αφορμή κάποιο πρόβλημα που λύνει ο Βιέτ, μπορούμε να οδηγήσουμε τους μαθητές στην κατασκευή μιας εξίσωσης που να έχει ρίζες δύο αριθμούς, των οποίων ξέρουμε το άθροισμα και το γινόμενο. Και μια τελευταία δραστηριότητα που προτείνουμε προέρχεται από έναν από τους συνεχιστές του Βιέτ στο θέμα των συμμετρικών παραστάσεων των ριζών, τον Εύθωνα. Με αφορμή ένα διάσημο τύπο του, μπορούμε να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές να εξασκηθούν στο να υπολογίζουν τις τιμές παραστάσεων με δυνάμεις των ριζών. Συμπέρασμα. Η ιστορία των μαθηματικών και η διδασκαλία των σχολικών μαθηματικών θα μπορούσαν να συνδυαστούν με συνδετικό κρίκο τη μαθηματική αφήγηση, η οποία μπορεί να προσφέρει πάνω απ' όλα νόημα στη διδασκόμενη ύλη. Και ας μην ξεχνάμε, η ουτοπία μας δεν έχει αυστηρά τυπικά καταρριφθεί ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη, και υιοθετούμε την ουτοπία ακριβώς επειδή είμαστε ρεαλιστές. Υπάρχει κάποιο σχόλιο που λέει «Πάντα εντυπωσιακά τα φράκταλ και οι ακτογραμμές. Για περιοχές χωρίς θάλασσα μπορούμε να μετρήσουμε τα χερσαία σύνορα του νομού μας». Σωστά. Να απαντήσω λίγο τεύκρον σε αυτό. Ναι, βέβαια. Φυσικά και μπορούμε, αλλά δεν το βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον το να μετράω πολυπλοκότητα των συνόρων μεταξύ δύο νομών. Νομίζω έχει μεγαλύτερη εφαρμογή στην ακτογραμμή, το άλλο καθαρά μόνο έτσι για να καταλάβουμε τη διαδικασία. Να διατυπώσω, Αντρέα, μία ένσταση σε αυτό, γιατί το πρώτο πρόβλημα πολυπλοκότητας ήταν στη συνοριογραμμή ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία, την πιο σταθερή συνοριογραμμή της Ευρώπης, η ίδια είναι από τη συνθήκη του Αλκανίκες του 1200 τόσο, που και εκεί ξεκίνησε ο Ρίτσαρντσον τον προβληματισμό για τις συνοριογραμμές και τις ακτογραμμές και την πολυπλοκότητα, ότι οι πορτογαλικές εγκυκλοπαίδειες την έδιναν να έχει διπλάσιο περίπου μήκος από ό,τι την έδιναν οι ισπανικές, και βεβαίως η διαφορά οφειλόταν σε αυτό που πολύ καλά εξήγησες, δηλαδή στην διαφορετική χρήση μετρητή. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ που γι' αυτό. Δεν το ήξερα τεύκρο αυτό που αναφέρεις. Στην έρευνά μου αυτό που είδα ότι μετρήθηκε πρώτα ήταν η δυτική πλευρά της Βρετανίας, η πολυπλοκότητά της.
από τον Ρίτσαρτσον και στη συνέχεια και από τον Μάντελμπροντ που το επέκτηνε. Ναι, και από εκεί βάσει και το πρώτο του άρθρο, το πόσο μακριά είναι η ακτογραμμή. Αλλά το πρώτο τσίγκλημα που είχε ο Ρίτσαρτσον ήταν από τις εγκυκλοπαίδες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Πολύ ωραία. Το οποίο υπάρχει και σε κάποια ομιλία του Τεύκρου στο διαδίκτυο και σας συνιστώ να το δείτε, να τη δείτε. Το τρίτο και τελευταίο μέρος της ημερίδας μας αναφέρεται πάλι στις εναλλακτικές προσεγγίσεις στη μαθηματική γνώση, δηλαδή σε μεθόδους και πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν στην πληρέστερη κατανόηση των μαθηματικών και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την αναμφισβήτητη σύνδεσή τους με την καθημερινή ζωή και την τέχνη. Πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία Παναγιώτα Κοταρίνου. Είναι μαθηματικός και είναι κάτοχος διδακτορικού στην διδακτική των μαθηματικών. Η παρουσίασή της, εκτός από την αισθητική απόλαυση που υποθέτω ότι θα μας χαρίσει, μας προκαλεί και να ανακαλύψουμε τη σύνδεση της γεωμετρίας με τη φύση και τις εικαστικές τέχνες. Πότα έχεις το λόγο. Ακριβώς αυτό θέλω. Πρώτα την αισθητική απόλαυση. Το ίδιο που λέω και στους μαθητές μου. Δείτε το. Thank you.
πιστεύω να το απολαύσατε όπως το απολαμβάνουν κάθε φορά οποιοδήποτε βίντεο δείχνω στους μαθητές από τον Κριστόβαλ Βίλα. Βλέποντας, θα είπατε καλά και υπάρχουν μαθηματικά. Αν ξέρατε πόσα μαθηματικά κρύβουν, είναι ο υπέροχος κόσμος του Ισπανού δημιουργού του Κριστόβαλ Βίλα. Δεν είναι μαθηματικός, είναι 3D animator. Και δίνω αυτό τον τίτλο γιατί η γεωμετρία δεν είναι η τράπεζα θεμάτων. Γιατί τώρα μπορεί να πέσουμε στην παγίδα να κάνουμε μόνο ασκήσεις και να μην δουν τα παιδιά όλη αυτή τη γοητεία. Αυτός είναι ο Κριστόβαλ Βίλα και έχει κάνει 3 εξαιρετικά. Το infinite pattern, αντίστοιχα, τα ατέρμονα pattern που συνδέει τη γεωμετρία, τη φύση και την αρχιτεκτονική. The ascubica, αντίστοιχα, που είναι ένα γεωμετρικό pattern της ομορφιάς. Και το Nature by Numbers, ένα εξαιρετικό με 5 εκατομμύρια χτυπήματα. Για να δούμε όμως τώρα, τι θέματα μπορούμε να εμείς να αφορμή όλα αυτά τα βιντεάκια. Σε αυτό που είδαμε, την ανατομή. Τι θέλουμε, ένα θεώρημα που μας λέει ότι αν δοθούν δύο οποιαδήποτε συμβατικά πολύγωνα, υπάρχει πάντα μια ανατομή του ενός που μπορεί να δημιουργήσει το άλλο. Και όπως μου είπε ο Τεύκος, και ο Αρχιμίδης αντίστοιχα έχει ένα πρόβλημα ανατομής. Και η συνδεδεμένη ανατομή που δείχνει το βίντεο θα πρέπει τα τμήματα στα οποία χωρίζει το πολύγωνο να έχουν μια κοινή κορυφή. Και γιατί να το δουν τα παιδιά όλο αυτό? Για να δουν ότι ακόμα και τώρα γοητεύει και κεντρίζει μαθηματικούς η γεωμετρία. Το 2007 αποδείχτηκε αντίστοιχα το θεώρημα ότι για δυο οποιαδήποτε πολύγωνα ίσο συμβαδού υπάρχει μια συνδεδεμένη ανατομή. 2007. Και τι κάναμε αμέσως? Έχουμε 3 σχήματα, όπως τα έδειξε το βιντεάκι. Ισόπλευρο τρίγωνο, τετράγωνο και κανονικό εξάγωνο με ίδιο εμβαδό. Θαυμάσια τα μπορούμε να βάλουμε τους μαθητές μας να μετρήσουν αντίστοιχα την περίμετρο και να τη συγκρίνουμε. Και βέβαια φαίνεται ότι το εξάγωνο έχει τη μικρότερη περίμετρο. Και γιατί? Γιατί έχουμε την εικασία της κυρίθρας που μόλις το 1999, αν και από την αρχαιότητα προσπαθούν να δουν το πρόβλημα αυτό, ότι εάν κάνουμε μία διαμέριση στο επίπεδο, σε κομμάτια ίσου εμβαδού, αυτό που θα έχει μικρότερη όλη την περίμετρο, θα είναι αν κάνουμε τη διατομή από τα κανονικά εξάγωνα. Οι πλακοστρώσεις. Ένα θέμα το οποίο βρίσκουμε σε όλα του τα βίντεο. Πλακοστρώσεις, το γνωστό πρόβλημα, Δευτέρα Λυκείου, με τι κανονικά πολύγωνα μπορούμε να πλακοστρώσουμε το επίπεδο. Ναι, αλλά ας τα δούμε όμως μέσα από την Ισλαμική τέχνη, η οποία ουσιαστικά έχει αξιοποιήσει πάρα πολύ τις πλακοστρώσεις και την έννοια της συμμετρίας. Για να πάμε ακόμα περισσότερο, να πάρουμε το ισόπλευρο τρίγωνο και να δούμε πόσα είδη συμμετρίας έχουμε. Και να πάμε αντίστοιχα στην Αλάμπρα που βλέπουμε και προσπαθούν να δουν πόσα είδη συμμετρίας αντίστοιχα μπορούμε να έχουμε. Το βιβλίο του Σατόη και επίσης αντίστοιχα του Τεύκρου η ομιλία μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτά τα προβλήματα για να φτάσουμε αργότερα στη θεωρία Γκαλουά. Μπορούμε να το προεκτείνουμε όσο θέλουμε. Αντίστοιχα, πάμε λοιπόν και δείχνει το King's College στο Cambridge, γιατί έχουμε προβλήματα που θα δούμε με μαθηματικά. Και βλέπουμε τη σπήρα. Και γιατί η έννοια της σπήρας το διατρέχει. Έχουμε το χρυσόρθο γόνιο, ένας πολύ ωραίος τρόπος, ακόμα και από τη Δευτέρα Γυμνασίου, είναι να μπορέσουμε να βρούμε πώς αντίστοιχα από ένα τετράγωνο μπορεί να προκύψει ένα χρυσόρθο γόνιο ή το αντίστροφο πρόβλημα της χρυσής τομής. Αν έχω ένα ευθύγραμμο τμήμα, πώς θα βρω το άλλο ένα, ώστε και τα δύο να αποτελούν τη χρυσή τομή. Και γιατί? Γιατί ουσιαστικά μπορούμε να μιλήσουμε για την προσέγγιση. Εάν πάρουμε τα χρυσά ορθογόνια, μπορούμε να πάρουμε μία προσέγγιση της χρυσής σπήρας. Αυτό δεν είναι το σχήμα αντίστοιχα, δεν είναι σπήρα, αλλά έχουμε μία πολύ καλή προσέγγιση. Και να μιλήσουμε με τα παιδιά για τις προσεγγίσεις στα μαθηματικά. Και βλέπουμε τι αναφέρεται στη γωνία των 137,5 μοιρών. Και δίπλα, αντίστοιχα, να έχουμε ένα ηλίανθο. Γιατί, ποια είναι αυτή η γωνία? Είναι αντίστοιχη χρυσή γωνία. Μπορούμε να βάλουμε τα παιδιά, αν πάρουμε ένα κύκλο, ποια θα είναι αντίστοιχα τα τόξα τα οποία μας δημιουργούν τη χρυσή τομή.
Και γιατί να τη μάθω, θα πούν τα παιδιά. Ναι, αλλά αν δούμε και τις μαργαρίτες και αν δούμε αντίστοιχα τους ήλιους, τα γνωστά φυτά, διατάσσονται οι σπόροι τους με τη χρυσή γωνία. Ένας πολύ ωραίος τρόπος να δούμε πώς διατάσσονται αντίστοιχα οι σπόροι. Για να δούμε αργότερα στο άλλο του βιντεάκι, στο Nature by Numbers, σημεία, τρίγωνα και κύκλους και αμέσως τη λιβελούλα με τα φτερά της. Και πάμε στο πρόβλημα αντίστοιχα στο διαγράμματα Βορονόη. Κάπου είδα τον κύριο Τεψιάδη μέσα, αντίστοιχα. Τι σημαίνει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα? Πώς μπορώ να χωρίσω το επίπεδο σε περιοχές όταν έχω σημεία αντίστοιχα, έτσι ώστε κάθε περιοχή να αποτελείται από εκείνα τα σημεία του επίπεδου που είναι πλησιέστερα σε αυτόν τον τόπο. Το συναντάμε πάρα πολύ στη φύση, αλλά και πού αλλού, στο πρόβλημα της δημιουργίας των ΑΟΣ, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Μα πώς, από το πολύ απλό πρόβλημα, όταν έχω δύο σημεία, αν πάρω τη μεσοκάθετο, ποια σημεία θα είναι πιο κοντά στο ένα σημείο από το άλλο? Όταν έχω τρία σημεία, να φέρω τα σημεία τομής των μεσοκαθέτων. Στα τέσσερα σημεία το πρόβλημα γίνεται πιο πολύπλοκο, γιατί τα τρίγωνα στα οποία θα πάρω δεν πρέπει να είναι τυχαία και θα πρέπει να γίνει ένας τριγωνισμός, ο τριγωνισμός Δελωνέ, ώστε να πάρω, να φτιάξω τρίγωνα. Πώς? Με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν πάρω τον περιγεγραμμένο κύκλο να μην είναι κανένα σημείο μέσα. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να φτιάξω, όπως βλέπετε, και να δημιουργήσω τα διαγράμματα Βορονόη. Υπάρχουν δύο εξαιρετικές εργασίες του κυρίου Τετσιάδη και του κυρίου Λιγάτσικα που μπορείτε να δουλέψετε με τα παιδιά. Και έτσι το πρόβλημα της απλής μεσοκαθέτου να πάρει μια άλλη διάσταση σε εμάς. Και φτάνουμε στο Ασκιούμπικα, που κάνει μια σύνδεση με έργα ρώσικης πρωτοπορίας. Βλέπουμε τα δύο έργα αυτά και συνδέονται αντίστοιχα με τις τομές ενός κύβου. Κανονικό τετράγωνο, τρίγωνο ισόπλευρο, ένα πεντάγωνο και ένα κανονικό εξάγωνο. Μέσα από αυτά τα σχήματα βρίσκει την ευκαιρία να μας μιλήσει για πάρα πολλά θέματα. Να σας ευχαριστήσω. Στο τέλος βάζω όλη την βιβλιογραφία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Πιστεύω, όπως γοητευτήκατε κι εσείς, να γοητεύσετε κι εσείς τα παιδιά σας για τη γεωμετρία, να μην φανεί ότι είναι μόνο η γεωμετρία των αρχαίων. Ακόμα γοητεύει εμάς και τους ερευνητές. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, Πότα. Ήταν πολύ όμορφη η παρουσίασή σου. Αναμενόμενη εξάλλου. Ήταν πάντοτε κάνεις ωραίες παρουσιάσεις. Και ελπίζω να ευχαριστήθηκαν και οι φίλοι οι οποίοι παρακολουθούν. Επόμενος ομιλητής είναι ο Ηλίας Ανδριανός, ο οποίος είναι μαθηματικός, κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη διδακτική και τη μεθοδολογία των μαθηματικών και φιλοδοξεί να μας εξηγήσει γιατί η μαθηματική λογοτεχνία είναι ένα σημαντικό εργαλείο ανάδειξης της πολιτισμικής διάστασης των μαθηματικών που διδάσκουμε στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν ξέρω αν έπρεπε προηγουμένως να περιμένουμε κάτι από το chat για τις ερωτήσεις, αλλά νομίζω στο τέλος του 15 λεπτού θα τα πούμε όλα μαζί. Λοιπόν, Ηλία, έχεις το λόγο. Στάμω, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σε σχέση με τις προηγούμενες εισηγήσεις, σίγουρα δεν θα είναι τόσο εντυπωσιακές. Εγώ έμεινα με ανοίγοντο στόμα. Παρόλο που τους περισσότερους, μάλλον όλους τους συζητητές, τους ξέρω περίπου 15 χρόνια. Εγώ θα σταθώ με αφορμή ένα απόσπασμα από το βιβλίο του φίλου Τεύκρου, ο Αχμές, ο γιος του Φεγγαριού, να δω πώς μπορώ να βάλω μερικά ερωτήματα. Απλά δεν μπορώ να δω πώς θα αλλάξω τώρα άμπραβο. Okay. Εδώ είναι το βιβλίο. Το απόσπασμα είναι αυτό, το οποίο είναι στη σελίδα 176. Το διαβάσω πάρα πολύ γρήγορα. Διάβασα σε ένα χρονικό της εποχής ότι ο Τζόζερ άλλαζε γνώμη κάθε τόσο. Πότε η πυραμίδα του φαινόταν χαμηλή και ήθελε να την ψηλώσουν και άλλο, πότε η αίθουσα του φαινόταν στενόχωρη και απαιτούσε να τη μεγαλώσουν. Ράβε ξύλωνε, ευχαριστημένοι να είμαστε που η πυραμίδα στέκει όρθια. Επισημαίνω το στέκει όρθια. Και μετά θα μιλήσω για το σεκέτ, και ας έχει δύο σεκέτ.
Δεν ξέρω. Έχω διάφορα ερωτήματα να καταθέσω. Δηλαδή, το πρώτο είναι, δεν ξέρω αν θα είχε ενδιαφέρον να ξεκινήσει ο διδάσκων το μάθημα της τριγωνομετρίας στο γυμνάσιο ή το λύκειο διαβάζοντας αυτό το απόσπασμα ή έστω να μοιράσει στην τάξη ένα φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλίου που θα το περιέχει. Προφανώς η άγνωστη λέξη είναι το σεκέτ. Σε πρώτη φάση ίσως δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Βέβαια, στο ίδιο το βιβλίο μας δίνει την απάντηση. Οι πλευρές πυραμίδας κατασκευάζονται με κλίση. Για να πετύχει η πυραμίδα και για να μην γκρεμιστεί αυτή η κλίση, πρέπει να είναι σταθερή. Καθώς οι εργάτες τοποθετούν τα λιθάρια το ένα πάνω στο άλλο, τα προωθούν και λίγο προς τα μέσα για να δημιουργηθεί η κλίση. Το σεκέ τους βοηθάει να υπολογίσουν πόσο ακριβώς πρέπει να τα σπρώξουν. Νομίζω ότι αυτές είναι οι λέξεις κλειδιά για να αρχίσει μια συζήτηση με τους μαθητές. Δεν ξέρω βέβαια, δεν έχω ακριβώς μια διδακτική πρόταση, έτσι. Δεν το έχω κάνει σχεδόν ποτέ, αλλά σκέφτομαι τώρα ότι τα μαθηματικά όπως παρουσιάζονται στα σχολικά βιβλία νομίζω ότι δεν παρέχουν στοιχειοδός τη δυνατότητα στο διδάσκοντα να κάνει τις απαραίτητες διασυνδέσεις. Έτσι ώστε οι μαθητρίες και οι μαθητές να καταλάβουν ότι είναι προϊόν εξέλιξης. Έχω ερωτηματικό εδώ, δηλαδή. Επίσης, ότι τα μαθηματικά εξελίσσονται και παράλληλα με το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον της εποχής. Εννοείται όχι μόνο με το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον της εποχής, αλλά και με το πολιτικό, θα λέγαμε, θα μπορούσαμε να πούμε κάποια στιγμή. Είναι αναγκαίο αυτό για μια ουσιαστική προσέγγιση. Είναι ικανό έτσι ώστε να τους οδηγήσει να έχουν μια διαφορετική ματιά στο μάθημα, εννοώ τους μαθητές. Είναι αναγκαίο να μιλήσουμε παράλληλα με το σχολικό βιβλίο των μαθηματικών μέσω ενός άλλου βιβλίου για τα μαθηματικά. Εδώ παραθέτω μια σειρά από ερωτήματα από τον πρόλογο του βιβλίου «Η μαθηματική εμπειρία», όπως ποια είναι η φύση των μαθηματικών, τι αφορούν, ποιο είναι το νόημά τους, ποια είναι η μεθοδολογία τους, πώς δημιουργούνται, πώς χρησιμοποιούνται. Έχω τονίσει με κόκκινο αυτά που θεωρώ εγώ θέματα άμεσης συζήτησης, πώς ταιριάζουν με την ποικιλία της ανθρώπινης εμπειρίας, τι ωφέλη απορρέουν από αυτά, ποιες είναι οι αρνητικές τους επιπτώσεις, ποια σπουδαιότητα μπορεί να τους αποδοθεί. Θεωρώ ότι η προσπάθεια να απαντηθούν ένα ή δύο ή και περισσότερα από αυτά τα ερωτήματα, ότι θα βοηθήσουν τις μαθήτρες και τους μαθητές να μπουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, πιο εύκολα και πιο συνειδητά στο μάθημα. Προς αυτή την κατεύθυνση, ένα βιβλίο που δεν θα γράφει μαθηματικά, αλλά θα μιλάει για τα μαθηματικά, ίσως είναι τελικά μια γέφυρα. Αν μπορούσα να δώσω μια απάντηση ή αν προσπαθούσα να βρω μια απάντηση σε κάποια από τα παραπάνω ερωτήματα, έτσι ώστε αυτές να μπορούν να διοχετευτούν σε παιδιά γυμνασίου και ηλικίου, θα ήταν αναμφίβολα πιο εύκολη μέσα από ένα βιβλίο μαθηματικής λογοτεχνίας. Θα ήθελα εδώ να πω ότι έχουμε πολλά και σπουδαία βιβλία μαθηματικής λογοτεχνίας μεταφρασμένα στα ελληνικά και γραμμένα από συναδέλφους όπως είναι ο Τεύκρος, όπως είναι ο Ανδρέας ο Λύκος και ενδεχομένως κάποιοι άλλοι που τους ξεχνώ αυτή τη στιγμή. Επειδή 15 ίσως και 16 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, λειτουργώ, υπηρετώ τα τελευταία τέλος πάντων 16-17 χρόνια στο δεύτερο τώρα πρώτο πολίτη Αθήνας και έχουμε τον Όμιλο Μαθηματικά και Λογοτεχνία συνεχώς από το 2005 και 2005-2006 και μετά. Όλα αυτά στον έναν όμιλο μαθηματικών μπορούν να συζητηθούν. Η εμπειρία μου λέει ότι με κάποιο τρόπο μπορούν να περάσουν και στην τάξη. Προφανώς όχι με τον ίδιο τρόπο που περνάνε στον όμιλο, λίγο διαφορετικά ίσως, γιατί τα χρονικά περιθώρια στην τάξη είναι λίγο ζόρικα, θα λέγαμε. Ο όμιλος έχει άνεση χρόνου, μπορεί να συζητά άπειρες ώρες, πολλές τέλος πάντων ώρες για αυτά τα θέματα. Η εμπειρία μου λοιπόν από αυτή τη δουλειά έδειξε ότι λίγα πράγματα μπορούν να κινήσουν στοιχειοδός των ενδιαφέρων.
των μαθητών και των μαθητριών. Δεν μπορούν εύκολα να διασυνδέσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες ότι τα μαθηματικά μπορούν να στηρίξουν μια πυραμίδα. Θεωρούν ότι η πυραμίδα έγινε, ξέρω εγώ, εξ ουρανού, ξέρω εγώ, με την παρέμβαση του Θεού. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εύχομαι σε όλους καλή σχολική χρονιά. Και οτιδήποτε χρειαστείτε, τα στοιχεία επικοινωνίας μου είναι στο Σταλής και Φίλοι, οπότε είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε και εμείς, φίλε Ηλία. Είναι αυτονόητο ότι η μαθηματική λογοτεχνία είναι ένα βασικό εργαλείο και μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε τη δυνατότητα και την άνεση του χρόνου στη σχολεία να αναπτύξουμε αυτό το ζήτημα και να συνδέσουμε, ως, το υποστηρίζω ως μέλος του Θαλή, τα μαθηματικά με την λογοτεχνία. Η κυρία Χριστίνα Ζουρνά είναι μαθηματικός και ειδικεύτηκε στην εκπαίδευση ενηλίκων σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Θα υποστηρίξει πως η ψηφιακή αφήγηση αξιοποιεί τις ποικίλες δυνατότητες της τεχνολογίας και συνδέει το προσωπικό βίωμα της διαζώσης εμπειρίας με την εξαποστάσεως μάθηση. Κυρία Ζουρνά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Τεύκρο και όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας Σταλής και Φίλοι για αυτή την πρόσκληση. Λοιπόν, εγώ πράγματι θα συνδέσω την ψηφιακή αφήγηση, την εξαποστάσεως με τη διαζώση, το εκπαιδευτικό δράμα και τις δεξιότητες ζωής. Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Μέσα από τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά λοιπόν ερμηνεύουν την κοινωνία μας. Για να δούμε. Συμμετείχα πέρυσι τον Μάρτιο σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωση εκπαιδευτικών που ήταν ένα μέρος της διάχυσης των αποτελεσμάτων ενός προγράμματος Erasmus KA3 και ήταν εκεί εταίρος η Action Synergy από την Αθήνα. Η Action Synergy λοιπόν έκανε μία πρόσκληση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικούς μέσω των σχολείων μας. Ποιοι ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα για να δούμε τι έχει, τι θα μπορούσαμε κι εμείς να μάθουμε και κατ' επέκταση να το προχωρήσουμε στους μαθητές μας. Ο τίτλος ήταν Diverse. Δηλαδή κάτι με τη διαφορετικότητα και πράγματι η στόχη του προγράμματος ήταν να βελτιώσει και να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης της διαφορετικότητας στην τάξη. Το αρχικό πρόγραμμα αναφερόταν πιο πολύ σε παιδιά με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο, αλλά γενικά για κοινωνική ένταξη και αποδοχή μέσα στην τάξη και την κοινωνία. Όλα τα link τα οποία αναφέρονται στην παρουσίαση θα τα βάλω μετά στο chat, οπότε δεν υπάρχει λόγος να γράφετε κάτι ή να κρατάτε σημειώσεις. Θα μπορείτε μετά να τα δείτε με την ησυχία σας. Εμείς τώρα, σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα, διδαχτήκαμε τρεις μεθόδους. Ένα ήταν το παραμύθι, πώς να χρησιμοποιήσουμε το παραμύθι, πώς να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή αφήγηση και πώς να χρησιμοποιήσουμε το εκπαιδευτικό δράμα με τους μαθητές, με τους στόχους που είπαμε. Και αφού κάναμε το πρόγραμμα γύρω στις 8 με 10 συναντήσεις, ήταν γύρω στο δίμηνο, έπρεπε να υλοποιήσουμε μία δράση μέσα στη δική μας τάξη. Τώρα, ποια τάξη, ποιο μάθημα, σε ποιο πλαίσιο, με ποιο θέμα και ποια μέθοδο από αυτές τις τρεις ή ποιο συνδυασμό μεθόδων ήταν η δικιά μας επιλογή. Εμείς λοιπόν στο 19ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, όπου διδάσκω τα τελευταία χρόνια, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε μία τάξη θετικής κατεύθυνσης Β' Λυκείου με ένα θέμα άγνωστο στα παιδιά, την εισαγωγή στους μυγατικούς αριθμούς. Θα μου πείτε, είναι στην ύλη τους? Ωραία, δεν είναι στην ύλη τους. Και τι έγινε? Είχε φτάσει πια Απρίλιος του 2021, μετά από κάποιους μήνες τηλεκπαίδευσης και μεγάλης πίεσης για τα παιδιά, να έχουμε 3-2 ώρα, τα οποία θα μπορούσα τελικά να το αφιερώσω σε αυτό εδώ πέρα το πρόγραμμα. Και χωρίς να χρονοτριβώ πολύ, γιατί πλησίαζε και το Πάσχα, προσπάθησα να... του ζήτησα μια ιδέα. Αν, ας πούμε, μπορώ να το κάνω αυτό. Θέλετε να αφιερώσουμε τα 3 επόμενα μαθήματα σε κάτι άλλο? Εκτός από το να εφαρμόσουμε τη διαφορετικότητα και τη συνεργασία και την κοινωνική αποδοχή που ήταν, υποτίθεται, το πρόγραμμα Diverse, εμένα ως μαθηματικό με ενδιαφέρε να εμπλέξω τα παιδιά ουσιαστικά στη μαθησιακή διαδικασία και να ανακαλύψουν πράγματα και να συνδέσουν αυτά που ξέραν από πριν. Και αυτή τη στιγμή ξέραν τους πραγματικούς αριθμούς, όλο το διασυνδυαστικό λογισμό, πώς να δουλεύουμε τα διανύσματα και φυσικά τις διεταγμένες στο επίπεδο. Πάνω σε αυτά, λοιπόν, ήθελα να κάνω την εισαγωγή στους μυγαντικούς και χωρίς να τους πω απολύτως τίποτα, ποιο σκοπό είχαμε, γιατί η πρώτη ερώτηση ήταν, κυρία, τι θα τα κάνουμε αυτά και τι χρειάζονται. Πήραμε λοιπόν αφόρμηση από ένα πολύ ωραίο βίντεο. Θα βάλω το link στο chat για να το δείτε όποτε μπορείτε. Ήταν ένα ντεσπασίτο, μπορεί και κάποιοι να το έχετε δει, που παίζουν σε ένα μεγάλο πιάνο 4 παιδιά,
ταυτόχρονα. Δηλαδή ήταν ένα κομμάτι για πιάνο για 4 ζευγάρια πόδια. Από αυτό πήρα έτσι λίγο το ένασμα και έκανα μια μικρή συζήτηση πριν να γίνει η εφαρμογή, ότι τι χρειάζεται για να πετύχει αυτό το πράγμα, η συνεργασία, η αυτοσυγκέντρωση, όλα αυτά, η καλή διάθεση και ποιες είναι οι προϋποθέσεις επιτυχίας. Επειδή ήμασταν στην διαδικτυακή εκπαίδευση εκείνο το διάστημα, οι δύο πρώτες συναντήσεις μας έγιναν εξ αποστάσεως με τη WebEx, χρησιμοποίησαμε το λογισμικό Scratch, κάποια παιδιά ήδη το ήξεραν και κάποια άλλα το έμαθαν ενδιάμεσα από εβδομάδα σε εβδομάδα και μεταξύ τους λίγο με αλληλοδιδακτική. Πολύ ωραίο πρόγραμμα και εμείς το κάναμε στο Diverse και το μάθαμε και φτιάξαμε μια μικρή ιστοριούλα σχετικά με την Rosa Parks που είχε το γνωστό επεισόδιο του 1955 επί εποχής φυλετικών διακρίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο κόσμοι λοιπόν, τώρα για να συνδέσω και το πιάνο για να καταλάβετε κι εσείς, τα άσπρα πλήκτρα και τα μαύρα πλήκτρα. Τι θα γινόταν να παίζαμε μόνο τα άσπρα πλήκτρα, τι θα γινόταν να παίζαμε μόνο τα μαύρα και γιατί συνήθως τα κομμάτια στο πιάνο είναι και από τα δύο. Όπως και εδώ έχουμε λευκούς μαύρους. Με αυτές λοιπόν τις αφορμές τους ζήτησα να μου πουν ιδέες για δύο κόσμους που μπορεί να φαίνονται τελείως ξένοι, που να φαίνονται ότι συγκρούονται, αλλά στην πραγματικότητα συναντιούνται και μάλιστα πάρα πολύ συχνά. Όταν ξεκίνησαν να λένε τα πρώτα γνωστά παιδιά, γονείς, μαθητές, καθηγητές, διευθυντές υπάλληλοι, τους είπα λίγο, δουλέψτε λίγο τη φαντασία, λίγο κάτι άλλο. Και έτσι λοιπόν σκέφτηκαν φέτα με μέλι και σουσά, αλμυρό γλυκό. Βρήκαν συνταγές από το ίντερνετ, μέλι σε λουλούδι, φωτογραφίες, το ίντερνετ μας δίνει τόσες πολλές δυνατότητες και για να το αξιοποιήσουμε λίγο περισσότερο έφτιαξαν δρόμενα τα οποία τα μισά τα παρουσίασαν διαδικτυακά και τα άλλα μισά στη διαζώση συνάντηση. Στην τρίτη λοιπόν διαζώση συνάντηση είχα την ευκαιρία να τους βάλω να κάνουν νοητικό χάρτη για, τον αριθμό για τη λέξη πραγματικό και για τη λέξη φανταστικό, χωρίς να τους πω απολύτως τίποτα. Και μέχρι τότε δεν ήξεραν πού το πήγαινα. Δηλαδή πραγματικά νόμιζα ότι ήταν για τους μαύρους, για το τι γίνεται με τις διακρίσεις, ένα τέτοιο πράγμα. Όταν λοιπόν τους έδωσα πρώτο τη λέξη πραγματικό και μου έγραψαν 5-6 πραγματάκια, κατάλαβα ότι με τη λέξη φανταστικός πήγαιναν καλύτερα τα πράγματα. Και αυτό που πραγματικά ξεχώρισε σε αυτή την σελίδα ήταν η λέξη εγώ. Τώρα, με τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος διερευνήσαμε ερωτήματα όπως: υπάρχει πράγματι άλλος κόσμος διαφορετικός από αυτό που ξέρουμε, γιατί εμείς ξέρουμε μόνο τους πραγματικούς αριθμούς? Αυτή τώρα η φανταστική, η μηγαδική και η επέκταση του ΕΡ είναι πραγματικό ή το επινόησε κάποιος και στην ουσία λένε σαν χλαμάρες? Αφού λοιπόν λίγο τους έπεισα ότι πραγματικά υπάρχει και ένας άλλος κόσμος εκτός από αυτό που γνωρίζουν μέχρι και τη Δευτέρα Λυκείου, αρχίσαμε να ρωτάμε και τι θα γίνει αν αυτοί οι κόσμοι συναντηθούν. Θα συνυπάρξουν, θα απορροφήσει ο ένας τον άλλον, θα γίνει επέκταση του ενός να αγκαλιάσει τον άλλον, θα συνεργαστούν ή θα επέλθει μια ολική καταστροφή? Φτιάξαμε ρόλους, όπως η φανταστική μονάδα, η οποία είναι η σύνδεση μεταξύ των δύο κόσμων. Οι ρόλοι για τους μαθητές ήταν οι πολίτες των δύο κόσμων και οι πολίτες του νέου κόσμου. Και φυσικά είχαμε για δραματική ένταση πολλά ερωτήματα. Π.χ. γιατί να συνεργαστούν? Είναι κάποια ανώτερη δύναμη που τους πιέζει να συνεργαστούν? Θέλουν να συνεργαστούν από μόνοι τους? Συναντήσαν τον άλλον κόσμο και είπαν «Α, τι ωραίοι αυτοί, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί». Επίσης, ποιοι νόμοι θα διέπουν τις νέες σχέσεις των πολιτών? Ποιος θα είναι ο πολίτης του νέου κόσμου? Τώρα για λίγο πιο μαθηματικά, ποιος είναι ο μηγαδικός, τι σχέση έχει με τους πραγματικούς, τι σημαίνει πραγματικό μέρος, φανταστικό μέρος, πώς συνδέονται οι μηγαδικοί με τους πραγματικούς, γιατί οι πραγματικοί είναι φανταστικοί, είναι μηγαδικοί κτλ. Επίσης, μήπως νιώσουν απειλή οι πολίτες του πρώην κυρίαρχου κόσμου? Εδώ τώρα έρχεται πολύ και το κοινωνικό. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος, όπως λέγαμε για τα παιδιά που παίζανε το πιάνο? Εδώ τώρα έχουμε δύο άλλους κόσμους που συνεργάζονται. Γιατί να συνεργαστούν? Ποια φαίνεται τα ωφέλη για τον ένα κόσμο τον άλλο? Τι καινούριο θα δημιουργηθεί που δεν μπορούσε να γίνει ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλο κόσμο χωριστά? Και σε μια επόμενη συνάντηση, γιατί στην πραγματικότητα χρειαζόταν 4, αλλά δεν είχαμε περιθώριο, γιατί έπρεπε να παραδώσουμε και το υλικό στο Diverse. Πάντως μια τέταρτη συνάντηση χρειάστηκε για να συνδέσουμε το τι γινόταν μέσα στην τάξη, δηλαδή τι διαφορετικότητες υπήρχαν, πώς δέχτηκαν τους συμμαθητές τους, πώς κάποιοι συμμαθητές τους με μαθησιακές δυσκολίες είχαν μια κάποια αντιμετώπιση από τους υπόλοιπους, κάποιοι μαθητές έφυγαν μέσα στη χρονιά, κάποιοι μαθητές ήρθαν. Όλα αυτά λοιπόν για την τάξη, αλλά και για την καθημερινότητά τους. Βρήκαν μετά και άλλα παραδείγματα. Και να τελειώσω με την αξιολόγηση.
τους ρώτησα πώς αισθανθήκατε με το πρόγραμμα, τι μάθατε, αν σας άρεσε, ποιο ήταν το θέμα, γιατί μέχρι το τέλος δεν είχα πει το θέμα καν. Βρήκα λοιπόν πολλά πράγματα, κράτησα μόνο μερικά. Ένας συμμαθητής μου είναι φανταστικός, εκείνος που έγραψε το εγώ, έγινε ήρωας. Ένας συμμαθητής μου έχει μοιοπία, δεν το ήξερα. 3 χρόνια, 4 από το γυμνάσιο, 5 χρόνια μαζί ήταν αυτά τα παιδιά. Δεν ήξερα ότι ο συμμαθητής έχει μοιοπία. Κάθε ομάδα αντιλαμβανόταν με διαφορετικό τρόπο ένα θέμα και βλέποντάς το με διαφορετικές οπτικές. Έμαθα να λειτουργώ ως μέλος μιας ομάδας, έβαλα το μυαλό μου να σκέφτεται πιο γρήγορα, να δουλεύω τη φαντασία μου. Έμαθα να βρίσκω το βαθύτερο νόημα των δραστηριοτήτων που κάναμε, να σκέφτομαι τον άλλο, τα συναισθήματά του, να μην κρίνω την εξωτερική του εικόνα. Έμαθα να μην εξαιρούμε ανθρώπους από την κοινωνία. Και 3 τελευταία που ενδιαφέρουν και εμάς τους μαθηματικούς. Έμαθα ένα καινούργιο τρόπο σκέψης και μια καινούργια θεωρία, τους μεγαδικούς. Έμαθα ότι υπάρχουν τρόποι να γίνουν τα μαθηματικά πιο ενδιαφέροντα και ότι τα μαθηματικά είναι παντού. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δείξα ότι υπάρχει αυτή όλη η διαδικασία με τους ενήλικες. Είναι εξαιρετικά σημαντική η διαβίου μάθηση, εν πάση περιπτώσει, με τον τρόπο αυτό με τον οποίο μας το παρουσιάσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ άλλη μια φορά. Και τώρα ο επόμενος ομιλητής είναι ο Τεύκρο Μιχαηλίδης. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα βάλω λίγο στο chat, λίγο Τεύκρο, με συγχωρείς. Θα βάλω λίγο τα links όλα αυτά εδώ πέρα, μόνο που μου έφυγε λίγο η οθόνη. Και σε ακούμε. Ευχαριστώ πολύ και τον συντονιστή μας. Να είστε καλά. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή εισαγωγή, γιατί είναι και άγνωστος ο άνθρωπος, θέλω να τον συστήσουμε. Ο Τεύκλος Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι μαθηματικός, συγγραφέας, που και παράλληλα με τη διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση δραστηριοποιείται και στον χώρο της μαθηματικής μυθοπλασίας. Έχει εκδώσει πλήθος διηγημάτων και μυθιστορημάτων, μεταφράσεις και βιβλία επιστημονικής εκλέγευσης. Θα μας περιγράψει πώς η καστική δημιουργία μπορεί να αποτελέσει αφορμή για πρωτότυπες μαθηματικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα τα διακοσμητικά μοτίβα στα δάπεδα των Μεσαιωνικών Εκκλησιών, για να ασκηθούν οι μαθητές σε θέματα του παραδοσιακού προγράμματος και συγχρόνως σε μια πρώτη επαφή με τη γεωμετρία των φράκτελς. Κύριε Μιχαηλίδη, σας ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω, καλησπέρα λένε μια μισή ώρα, δεν ξέρω. Ναι, είναι καλά. Καλημέρα. Καλή σχολική χρονιά σε όλους μας. Αυτό που ήθελα να κουβεντιάσουμε είναι το εξής. Άραγε πόσο πόσο χώρο, πόση μερίδα, πόσο κομμάτι της πίτας έχει στο σχολικό πρόγραμμα η τέχνη. Ξέρω ότι στο δημοτικό υπάρχουν μαθήματα καλλιτεχνικών, ξέρω ότι και στο γυμνάσιο υπάρχουν κάποια υποβαθμισμένα και συρρυκνωμένα μαθήματα καλλιτεχνικών, αλλά πραγματικά πόσο έχουν την δυνατότητα οι μαθητές μας να έρθουν σε επαφή με όλη αυτή την πλούσια κληρονομιά που έχουμε από το 4.000 περίπου π.Χ. και μέχρι και σήμερα, ιδιαίτερα σε μια εποχή που το να δεις ένα έργο τέχνης ή τέλος πάντων να αποκτήσεις μια αρκετά αξιόπιστη εικόνα ενός έργου τέχνης είναι κάτι σχετικά εύκολο λόγω της πληροφορικής. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι η ενσωμάτωση των μαθηματικών μέσα στην μελέτη της τέχνης ή αν θέλετε η χρήση της τέχνης ως εναλλακτικής πύλης εισόδου προς τα μαθηματικά θα τα συνδέσει σίγουρα και με άλλους κλάδους όπως η γεωγραφία, η ιστορία, η τεχνολογία, οι κοινωνικές επιστήμες. Ένα έργο τέχνης, για όλα αυτά τα έργα τέχνης που θα παρελάσουν τώρα πολύ πολύ γρήγορα στην εισαγωγή, έχω σχεδιάσει αντίστοιχες μαθηματικές δραστηριότητες. Ένας πίνακας λοιπόν ζωγραφικής, είτε παραδοσιακός, είτε σουρεαλιστικός, είτε και καθαρά αφηρημένης τέχνης, ή ακόμα μια γραβούρα, μια παραδοσιακή γραβούρα, πόσο μάλλον μια γραβούρα του Έσερ, ένα γλυπτό, ένα αρχιτεκτονικό μνημείο, όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές πύλες εισόδου προς ενότητες των μαθηματικών και ενότητες των βασικών μαθηματικών που περιέχονται στο πρόγραμμα της μέσης εκπαίδευσης και είμαστε υποχρεωμένοι να παρουσιάσουμε, αλλά και
ενότητες μαθηματικών που φεύγουν λίγο από το παραδοσιακό πλαίσιο και συνάμα μπορούν να φέρουν τους μαθητές σε επαφή με κάποιο σημαντικό έργο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Να το έχω, βρε παιδάκι μου, δει λιγουλάκι παραπάνω από ό,τι σε μια φευγαλαία φωτογραφία. Θα δώσω ένα παράδειγμα σήμερα για να καταλάβετε λίγο τι έχω στο μυαλό μου, αλλά αντίστοιχα παραδείγματα, όπως είπα, μπορούν να υπάρξουν με όλα τα έργα που είδαμε πιο πριν και με πολλά ακόμα άλλωστε. Θα επισκεφθούμε λοιπόν με τους μαθητές μας και αυτή η δραστηριότητα ανάλογα με την τάξη που έχουμε γυμνασίου ή λυκείου μπορεί να προσαρμοστεί με το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο. Θα σας δώσω και ένα φύλλο εργασίας, αλλά αυτό το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταβληθεί είτε επί το συνθετότερο αν έχουμε μια δυνατή τάξη δευτέρας λυκείου ας πούμε, ή επί το απλούστερο αν θέλουμε να το δώσουμε σε μια τάξη πρώτη ή δευτέρα γυμνασίου. Θα επισκεφτούμε λοιπόν αυτές τις τέσσερις εκκλησίες, μεσονικές εκκλησίες της Ιταλίας, 12ος, 11ος, 13ος αιώνας, και δεν θα ασχοληθούμε με τα αγάλματα ή τις εικόνες ή τον θόλο, θα κοιτάξουμε τα πατώματα. Και στα πατώματα αυτών των εκκλησιών θα ανακαλύψουμε αυτό το ίδιο μοτίβο. Το μοτίβο αυτό, το οποίο βεβαίως σε όλους εμάς θυμίζει κάποιο μαθηματικό αντικείμενο, είναι πολύ πιθανό να μην θυμίζει κάτι συγκεκριμένο στα παιδιά. Αφού λοιπόν κοιτάξουμε αυτά τα μοτίβα, θα τους τα δώσουμε και μέσα στα φύλλα εργασίες τους, θα αρχίσουμε τις ερωτήσεις. Η πρώτη φάση των ερωτήσεων είναι πολύ γενική. Ποιο κοινό στοιχείο έχουν τα διακοσμητικά μοτίβα στα δάπεδα των τεσσάρων εκκλησιών? Θα ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα. Μερικά θα στέκουν, μερικά θα στέκουν περίπου, μερικά δεν θα στέκουν καθόλου. Και για να ξεκαθαρίσει η κουβέντα, το επόμενο ερώτημα θα είναι να ζητήσουμε να περιγραφούν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και με χρήση αυστηρών μαθηματικών όρων. Εκεί πέρα λοιπόν τι περιμένουμε? Περιμένουμε πληροφορίες όπως ότι βλέπουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, ότι ενώνοντας τα μέσα των πλευρών του χωρίζεται σε τέσσερα όμοια ισόπλευρα τρίγωνα. Τρία από αυτά τα ισόπλευρα τρίγωνα έχουν από μία κορυφή του αρχικού τριγώνου και καθένα από τα ακριανά τρίγωνα έχει υποστεί την ίδια διαδικασία. Και αυτό έχει επαναληφθεί και στα νέα τρίγωνα που προκύπτουν. Αυτά τα πράγματα θέλουμε να οριστούν με κάποιον αυστηρό μαθηματικό τρόπο, όσο το δυνατόν πιο αυστηρό, και όλα τα παράπλευρα σχόλια σχετικά με τα μήκη και όλα αυτά και τα εμβαδά των προϊόντων αυτής της διαδικασίας είναι βεβαίως δεκτά, αλλά το φύλλο εργασίας θα μας καθοδηγήσει στο να τα ψάξουμε πιο οργανωμένα. Για παράδειγμα, πόσες φορές έχει επαναληφθεί η ίδια διαδικασία σε καθένα από τα τέσσερα διακοσμητικά? Ας πούμε σε αυτό εδώ το πρώτο είχαμε το αρχικό ισόπλευρο τρίγωνο. Το μαύρο μεσαίο τρίγωνο μας δείχνει ότι υπήρξε μια πρώτη φορά που έγινε αυτό. Αν πάμε σε καθένα από τα κριανά υπάρχει άλλο ένα μαύρο μεσαίο, δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Άρα σε αυτό εδώ το δάπεδο έχει επαναληφθεί η ίδια διαδικασία τρεις φορές. Πόσα τρίγωνα περιέχει κάθε γενιά? Εδώ πέρα μπορούμε να μετρήσουμε τα τρίγωνα μέχρι την τρίτη γενιά, αλλά κάνουμε και μια ερώτηση: πόσα τρίγωνα θα έχει η πέμπτη γενιά αν την κατασκευάζαμε? Και εδώ πια ακριβώς το γεγονός ότι είναι αδύνατο να την κατασκευάσουμε εκτός αν έχουμε ένα τεράστιο χαρτί, είναι αυτό που θα μας οδηγήσει στο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μαθηματικά και να καταλήξουμε με κάποιο μαθηματικό τύπο που να συνδέει το πλήθος των τριγώνων κάθε γενιάς με το πλήθος των τριγώνων της προηγούμενης. Είναι αυτή η δεξιότητα που την ονομάζουμε ανακάλυψη μοτίβου ή κάτι τέτοιο. Και να ρωτήσουμε πόσα τρίγωνα υπάρχουν συνολικά μετά το πρώτο, το δεύτερο και τέλος τον ιωστό βήμα, δηλαδή να πάμε πια στην ιδέα της γεωμετρικής πρόοδου. Να λοιπόν ένα φύλλο εργασίας, το οποίο βεβαίως και θα ανέβει. Δίνουμε ένα αρχικό τρίγωνο, ενώστε τα μέσα των πλευρών, κάθε ένα από τα τέσσερα τρίγωνα ισούται η πλευρά του με το κλάσμα, να συμπληρωθεί δηλαδή αυτό το φύλλο εργασίας, και προχωράμε και παραπέρα, ζητάμε υπολογισμό και της περιμέτρου και του εμβαδού του αρχικού τριγώνου, των τριγώνων πρώτης γενιάς, των τριγώνων δεύτερης γενιάς και καθενός από αυτά μεμονωμένα και στο άθροισμά τους βεβαίως.
Και αν θέλετε, οι ερωτήσεις οδηγούν να προσπαθούν να εκμεέψουν και την απάντηση. Το πλήθος των τριγώνων δεύτερης γενιάς είναι τόσα, δηλαδή σε σχέση με τα τρίγωνα της πρώτης γενιάς. Η συνολική περίμετρος των τριγώνων δεύτερης γενιάς είναι τόση, δηλαδή ένα γινόμενο επί το S είναι η περίμετρος της πρώτης γενιάς. Ένα γινόμενο επί το ε είναι το εμβαδόν της πρώτης γενιάς. Και μετά αυτό το πράγμα προσπαθούμε να εκμεύσουμε την αναγωγή του στη γενική μορφή, δηλαδή τη δημιουργία ενός κανόνα μαθηματικού. Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιο μαθηματικό τύπο που να συνδέει το συνολικό εμβαδόν των τριγώνων κάθε γενιάς με το συνολικό εμβαδόν των τριγώνων της προηγούμενης γενιάς. Έτσι περίπου γεννιέται η ιδέα της γεωμετρικής πρόοδου. Και μάλιστα η ιδέα της γεωμετρικής πρόοδου με λόγο μεγαλύτερο της μονάδας όταν μιλάμε για την περίμετρο και λόγο μικρότερο της μονάδας όταν μιλάμε για το εμβαδόν. Έτσι, αν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, θα έχουμε μια άπειρη περίμετρο όταν μιλάμε για το άθροισμα όλων των περιμέτρων του σχήματος και ένα μηδενικό εμβαδόν. Και μπαίνει εδώ ένα πρώτο ερώτημα, αν μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο μαθηματικό αντικείμενο. Κάνουμε λοιπόν μια παρένθεση εκεί πέρα. Τα παιδιά λίγο πολύ ξέρουν το τρίγωνο του Πασκάλ, αλλά και αν δεν το ξέρουν, αν πρόκειται για μια μικρή τάξη, δεν το έχουν δει ποτέ, τους δίνουμε αυτό το πράγμα και τους προτείνουμε να βρουν τον τρόπο να συμπληρώσουν το τρίγωνο, δηλαδή να βρουν τον κανόνα. Δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα δύσκολο, βοηθάμε κιόλας, και τους ζητάμε να το συμπληρώσουν μέχρι τη σειρά που αρχίζει από 1 και 12, δηλαδή ουσιαστικά μέχρι τη 13η σειρά. Και αφού λοιπόν συμπληρώσουν το τρίγωνο του Πασκάλ έτσι μέχρι τις 12 σειρές και το έχουν εκεί δίπλα τους, προχωράμε στο επόμενο βήμα, το οποίο επόμενο βήμα κανονικά έπρεπε να φαίνονται, να βγαίνουν χωριστά όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων, πρώτα λοιπόν δίνουμε αυτό το πράγμα και τι ζητάμε. Ζητάμε να χρωματίσουν, να φανταστούν τα παιδιά ότι μέσα κάθε κυψέλη υπάρχει ένας αριθμός του τριγώνου του Πασκάλ και τους ζητάμε να χρωματίσουν αυτές τις κυψέλες που αντιστοιχούν σε περιτούς αριθμούς και να αφήσουν τις λευκές αυτές που αντιστοιχούν σε άρτιους αριθμούς. Το αποτέλεσμα θα είναι κάτι τέτοιο προς μεγάλη τους έκπληξη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή το τρίγωνο που είδαμε πριν στα πατώματα των εκκλησιών. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κυρίως αυτό που θέλουμε να κερδίσουμε από αυτή τη διαδικασία είναι πρώτον να βγάλουν ένα κανόνα χρωματισμού που να μην τους υποχρεώνει να γνωρίζουν τον αριθμό τον ακριβή που είναι μέσα σε κάθε κυψέλη. Δηλαδή ένα κανόνα που θα λέει, ας πούμε, μαύρο και μαύρο πάει από κάτω τι πάει, μαύρο και άσπρο πάει από κάτω τι πάει και ούτω καθεξής. Αυτό, όσο απλοϊκό και αν φαίνεται, είναι στην καρδιά κλάδων των σύγχρονων μαθηματικών, γιατί συνδέεται με αυτό που ονομάζουμε κυψελωτά αυτόματα. Τα κυψελωτά αυτόματα είναι αλγοριθμικές διαδικασίες που μερικοί κοσμολόγοι υποστηρίζουν ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμα και σε μοντέλα δημιουργίας κόσμων. Ο Θεός και η ψυχή τους, αλλά τέλος πάντων θέλω να το πιστεύω. Στο φύλλο εργασίας ακολουθεί μια μικρή έτσι περίληψη της ζωής του Σιερπίνσκι, που είναι ο δημιουργός των αρχικών τριγώνων, και μερικές επισκέψεις σε ανάλογα προβλήματα, όπως είναι το χαλί του Σιερπίνσκι, η ίδια δουλειά αλλά με τετράγωνο, και αρκετά άλλα φράκταλ, η χιονονυφάδα του Φον Κοχ που μας έδειξε και ο Ανδρέας πριν από λίγο, και τρισδιάστατα αντίστοιχα του τριγώνου του Σιερπίνσκι. Και εκεί πέρα ευτυχώς προηγήθηκε ο Ανδρέας όταν μίλησε για την μορφοκλασματική διάσταση. Εάν είμαστε σε δευτέρα λυκείου και ξέρουν τα παιδιά λογαριθμούς, θα μπορέσουμε να πάμε και να εκμεύσουμε ότι αν σε κάθε νέα γενιά παράγονται μη αντικείμενα από κάθε αντικείμενο της προηγούμενης γενιάς και αν κάθε νέο αντικείμενο έχει λόγο ομοιότητας λάμδα ως προς το προηγούμενο, θα ορίσουμε ως μορφοκλασματική διάσταση το υπέροχο κορμί μου κρύβει λίγο τον τύπο μη ίσον λάμδα ή στην μείον ντε. Αυτός ο αριθμός ντε
είναι το μέτρο της πολυπλοκότητας του σχήματος, είναι το 1,26 που μας είπε ο Ανδρέας για την ακτογραμμή της Βρετανίας ή το 1,58 πόσο μας είπε για τα φιόρδ της. Όλη αυτή λοιπόν η διαδικασία έχει από τις ενότητες του αναλυτικού προγράμματος, το εμβαδόν του ισοπλεύρου τριγώνου, τις ιδιότητες του μεσοτριγώνου, το ευθυγραμματρίωμα που ενώνει τα μέσα των πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο με την τρίτη πλευρά και ίσο με το μισό της, οι ιδιότητες της ομοιότητας, λόγοι ομοιότητας μυκών και εμβαδών, την έννοια της γεωμετρικής πρόοδου και αχνά και την έννοια του ορίου της ακολουθίας. Από τις δεξιότητες που φαίνεται να είναι πάρα πολύ τώρα της μόδας στην αναζήτηση των σχολικών μεθόδων, η ανακάλυψη του μοτίβου, το pattern recognition, και για μένα η διατύπωση εικασίας, δηλαδή μέσα από μια πειραματική διαδικασία τα παιδιά να ανακαλύψουν αυτό που είναι πιθανόν το θεώρημα, πόσο μάλλον συνέχεια να το συνεχίσουν, να το αποδείξουν. Και βεβαίως από ενότητες εκτός προγράμματος, η κλασματική διάσταση, τα φράκταλ, τα κυψελωτά αυτόματα και το τρίγωνο του Πασκάλ για όσους δεν το γνωρίζουν. Να μην σας κουράσω άλλο, να σταματήσω εδώ για να μπορέσουμε να κάνουμε και την συζήτηση και την ειδική συζήτηση αν υπάρχουν ερωτήσεις σε αυτή την τρίτη συνεδρία και αμέσως μετά η ολική συνολική συζήτηση. Την έχει κάνει ο κύριος Θεοχάρης, που είναι μια ερώτηση που μας τσιτσιρίζει όλους και γι' αυτό θα ζητήσω ενδεχομένως και από όλους τους ομιλητές να πάρουν θέση πάνω σε αυτό. Η ερώτησή του είναι: τελικά τα μαθηματικά δημιουργήθηκαν ή ανακαλύφθηκαν? Ναι, αυτό μου το έχει στείλει και εμένα ο κύριος Κουφός. Νομίζω ότι πρέπει να απαντήσει. Και εσύ μπορεί να απαντήσει, και εγώ μπορώ να απαντήσω. Ναι, αν θέλει κάποιο άλλο. Αν απαντήσει, άλλωστε γνώμη θα πούμε μέσα πάνω σε αυτό. Ναι. Δεν είναι... Έχει να κάνει φυσικά με το αν κανείς είναι πλατωνιστής ή όχι, για να θεωρήσει ότι τα μαθηματικά υπάρχουν και τα ανακαλύπτουμε ή είναι κρυμμένα κάπου και εμείς οφείλουμε να τα ανακαλύψουμε για να τα παρουσιάσουμε. Νομίζω πως είναι και τα δύο αυτά. Δηλαδή υπάρχει. Φύση υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Από εκεί και πέρα εμείς οφείλουμε να τα ερμηνεύσουμε. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Εσύ τι λες, Τεύκρο? Μήπως θέλει κάποιος άλλος να πει ακόμα? Από... Ναι, αν κάποιος θέλει να μιλήσει από τους συμμετέχοντες. Νομίζω ότι δεν ξέρω. Ταπεινή γνώμη. Ταπεινή γνώμη ότι είναι εφεύρεση του μυαλού του ανθρώπου. Αυτό πιστεύω εγώ. Εγώ, Τεύκρο μου, επιτρέπετε. Η Κατερίνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ ήμουν πλατωνίστρια φανατική. Πίστευα ότι ανακαλύπτονται τα μαθηματικά μέχρι που γνώρισα τον Τεύκρο Μιχαηλίδη. Και έκτοτε πλέον πιστεύω ότι τα επινοούμε. Είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα. Και τελικά έχουμε δύο επιλογές. Όποια μας εξυπηρετεί καλύτερα. Αν όμως δεχτώ ότι είναι πλατωνικά τα μαθηματικά, τότε θα αφήσω και τους μαθητές μου κάπως έρμεα στο να τα ανακαλύψουν μόνοι τους. Ενώ δεχόμενη την άποψη του κονστρουκτουβισμού, θεωρώ ότι μπορούμε να τα κατασκευάσουμε μέσα στην τάξη. Μιλάω πάντα και για τα σχολικά μαθηματικά, έτσι κατεβαίνω στο επίπεδο, δεν μιλώ για τα μαθηματικά γενικώς. Και έτσι να έχουν όλοι μια συμμετοχή σε αυτήν την κατασκευή. Επομένως, επειδή με εξυπηρετεί πολύ περισσότερο η κατασκευή, την επιλέγω από την ανακάλυψη. Κάποιος άλλος φίλος θέλει να μιλήσει? Να πω εγώ ότι μάλλον συμφωνώ με το Στάμο. Δεν αποκλείεται τίποτα από όλα αυτά. Όλα συνυπάρχουν μέσα σε αυτή την ιστορία. Και το διδακτικό κομμάτι, το κατασκευαστικό, που μπορούμε να δουλέψουμε κατασκευαστικά ενδεχομένως. Αλλά εγώ δεν είμαι μαθηματικός να παράγω μαθηματικά, να κάνω παραγωγή μαθηματικών. Ένας δάσκαλος είμαι. Από τα λίγα έτσι που έχω παρακολουθήσει, θα συμφωνήσω με το Στάμο και με την συνάδελφο, την κυρία Ζουρνά, που είπε ότι ναι, νοητικό κατασκεύασμα. Νομίζω ότι δεν μπαίνει μια απάντηση εδώ. Είναι μάλλον μια σύζευξη πολλών απαντήσεων και τα λοιπά. Τα πηγαίνουμε όπου θέλουμε. Αυτά. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να πάρει το λόγο από τους
συνέδρους. Να πω ότι βεβαίως θα κρατήσω μαγνητοσκοπημένη αυτή την παρέμβαση της Κατερίνας που έθεσε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Από τη μια μεριά είναι ο Πλάτωνας και από την άλλη μεριά είμαι εγώ. Ίσως είναι λίγο έτσι γλύψιμο για τον Πλάτωνα. Αλλά τέλος πάντων, να επανέλθω λοιπόν και να πω ότι το θέμα δεν είναι, το ερώτημα για μένα δεν είναι ερώτημα μαθηματικής πρακτικής. Προφανώς θα συμφωνήσω με τον Ηλία ότι εμείς οι ταπεινοί μαθηματικοί δάσκαλοι ανακαλύπτουμε τα μαθηματικά και τα διδάσκουμε στους μαθητές μας για να τα ανακαλύψουν και αυτοί. Το θέμα είναι τα ίδια τα μαθηματικά που εμείς ανακαλύπτουμε είναι έργα άλλων ή υπάρχουν στον κόσμο των ιδεών. Και εκεί πέρα η δική μου άποψη, για ό,τι αξίζει, είναι ότι τα μαθηματικά τα επινοούμε. Τα μαθηματικά δηλαδή, αυτοί που έφτιαξαν τα μαθηματικά που εμείς ανακαλύπτουμε στα βιβλία τους και διδάσκουμε, είναι άνθρωποι. Η φύση κάνει ό,τι θέλει και στα παλιά της τα παπούτσια το τι καταλαβαίνουμε ή δεν καταλαβαίνουμε εμείς. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για μένα να μάθουμε πώς λειτουργεί η φύση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε μοντέλα που να προσομοιάζουν όσο το δυνατόν καλύτερα κάθε φορά τη λειτουργία της φύσης, ώστε να μπορέσουμε να ζούμε μέσα σε αυτήν. Με αυτή τη λογική θεωρώ ότι και το πτολεμαϊκό μοντέλο του γεωκεντρισμού ήταν σωστό. Με την έννοια του σωστό, ότι περιέγραφε με απόλυτη ακρίβεια τα φαινόμενα που διαγυμνού οφθαλμού ήταν ορατά στην Αλεξάνδρεια των ελληνιστικών χρόνων και των πρώτων ρωμαϊκών. Φυσικά και το μοντέλο του Κοπέρνικου ή μάλλον του Νεύτωνα ήταν σωστό. Ήταν σωστό γιατί όταν πια μπορείς να παρατηρείς τη φύση με το τηλεσκόπιο και όταν πια μπορείς να θέτεις ερωτήματα που το πτολεμαϊκό μοντέλο δεν τα απαντά, θέλεις ένα καλύτερο μοντέλο. Αλλά και αυτό τελικά δεν βγήκε έτσι αλόβητο. Το μοντέλο του Αϊνστάιν είναι και αυτό σωστό. Αλλά και αυτό τρέμει αυτή τη στιγμή στο καβούκι του, μια και πολλά προβλήματα δεν έχει απαντήσει και επομένως κάποια στιγμή θα έρθει ένα άλλο μοντέλο. Αλλά ξαναλέω, όλα αυτά είναι μοντέλα που τα επινοούμε εμείς, όχι για να κατανοήσουμε τη φύση, έστω και αν έχουμε αυτή την θεροβάμωνα άποψη, γνώμη μου πάντα, αλλά για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μέσα στη φύση. Και με αυτή τη λογική και τα μαθηματικά που φτιάχνουμε είναι και αυτά τελείως επινοημένα. Τα δημιούργησε ο άνθρωπος. Όχι εγώ, όχι ο διπλανός μου, αλλά κάποιοι σοφοί άνθρωποι που δημιουργούν συνεχώς νέα μαθηματικά και θα συνεχίσουν να δημιουργούν. Άρα για μένα τα μαθηματικά επινοούνται, δεν ανακαλύπτονται. Με αυτήν την έννοια που έβαλες όμως, έτσι. Ναι, προφανώς. Το πλαίσιο που έβαλες, σωστό. Ναι, λέω τα μαθηματικά, όχι τα μαθηματικά που εμείς οι δάσκαλοι διδάσκουμε, αυτά τα ανακαλύπτουμε, αλλά από ποιον τα ανακαλύπτουμε? Από το Θεό και από τον κόσμο των ιδεών, από το σπήλαιο του Πλάτωνα ή από κάποιους άλλους μαθηματικούς? Και η γνώμη μου είναι από κάποιους άλλους μαθηματικούς. Υπάρχει μία ερώτηση από τον κύριο Γιώργο Μιλωνά. Να τη διαβάσω το εύκρο? Ναι, βέβαια. Θα μπορούσε το αναλυτικό πρόγραμμα των σχολικών μαθηματικών να περιέχει δραστηριότητες σαν αυτές που παρακολουθήσαμε σήμερα και κατά πόσο η ομάδα Αθαλής και Φίλη μπορεί να επηρεάσει αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις? Εγώ είμαι του τμήματος εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής του ΠΑΜΑΚ και μπορώ να πω ότι επηρεάζουμε ολόκληρο πανεπιστήμιο. Τι μπορεί να κάνει η ομάδα Θαλής και Φίλοι? Επειδή η ομάδα Θαλής και Φίλοι είναι όποιος κάνει πράγματα που κάνει η ομάδα Θαλής και Φίλοι, δεν υπάρχει κάποια διαδικασία μέσου ή εγγραφής ή οτιδήποτε άλλο, ό,τι από αυτά που βλέπουμε μας εμπνέει, εγώ νομίζω ότι έχουμε πάντα ανοιχτά παραθυράκια για να τα εφαρμόσουμε. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ποτέ ούτε η ομάδα Θαλής και Φίλοι ούτε κανένας άλλος πολύ πολύ δυνατός οργανισμός να επηρεάσει τον κρατικό μηχανισμό. Ενδεχομένως να τον επηρεάσει προσωρινά,
κάποιος να πει τι ωραία πράγματα είναι που κάνουν αυτοί, να φτιάξει ένα νόμο πλαίσιο και μετά αρχίζει να τον παραβιάζει γιατί πρέπει να λυθούν άλλα προβλήματα. Πιστεύω δηλαδή ότι η κεντρική πολιτεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα στην Ελλάδα, είναι έτσι και αλλιώς απέναντί μας, αντίπαλός μας, εχθρός μας. Αλλά ο καθένας από μας μπορεί να κάνει στο δικό του μαγαζάκι, στον κήπο του που έλεγε ο συνάδελφος ο Βολτέρος, αυτό που θεωρεί καλύτερο. Και να επηρεάσει όχι όλη τη μαθητική κοινότητα της Ελλάδας ή έστω της Αθήνας ή της Λευκωσίας ή οπουδήποτε αλλού, αλλά τη δική του τάξη. Νομίζω, τουλάχιστον αυτή τη λύση έχω βρει εγώ μετά από 40 χρόνια που είμαι στο χώρο της εκπαίδευσης, για να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Ο καθένας από εμάς κάνει ό,τι θεωρεί καλύτερο και αυτό το λίγο καλύτερο μπορεί να βελτιώσει και συνολικά στατιστικά την εκπαίδευση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μια κεντρική παρέμβαση, δηλαδή να επηρεάσει η ομάδα Θέλεις και Φίλοι, οποιοδήποτε άλλος. Αλλά εάν ο καθένας από τους 400 ανθρώπους που μπήκαν σήμερα σε αυτή την κουβέντα και κουβεντιάσανε μαζί μας, εάν ο καθένας από μας πάρει ένα τόσο πραγματάκι και το κάνει μια φορά στην τάξη του και δει πόσο πιο χαρούμενος θα βγει από την τάξη του, νομίζω ότι όσοι μίλησαν μπορούν να μαρτυρήσουν πόσο ευτυχείς βγαίνουν όταν βγαίνουν από την τάξη τους και έχουν κάνει κάτι λίγο διαφορετικό. Νομίζω ότι ήδη έχουμε επηρεάσει την εκπαίδευση. Μόνο όμως έτσι.